Γεια σας. Γεια σας. Σήμερα θα κάνουμε ένα βιντεάκι για τα παιχνίδια που έχουμε στο Nintendo Switch. Θα μιλήσουμε αρχικά για αυτά που είναι σε φυσική μορφή και μετά θα μιλήσουμε για αυτά που είναι σε ψηφιακή μορφή, που είναι και αρκετά. Λοιπόν, με τον ίδιο τρόπο όπως κάνουμε και τα άλλα βιντεάκια, θα κάνουμε και αυτό. Τώρα στην τύχη δεν τα έχουμε βάλει σε συγκεκριμένη σειρά. Πρώτο είναι αυτό. Το Zelda, Link's Awakening, ένα παιχνίδι το παλιά. Το πήρες εσύ, δεν το αγόρασα εγώ αυτό. Το έχουμε και στο Super Nintendo, στο Game Boy. Το έχουμε και εκεί πέρα. Δεν το έχω παίξει, εσύ το είδες το παιχνίδι. Το είδα πολύ λίγο, γιατί έχω ασχοληθεί κυρίως με το άλλο που πήρα. Ναι, ναι. Είναι όντως τόσο ωραίο. Είναι πολύ όμορφο. Και πολύ ωραία και η εικόνα και η αίσθηση που δίνει. Για το animation και η κίνηση δηλαδή όλα. Σου θυμίζει αυτό που έπαιζες παλιά. Ναι. Θυμάμαι για κάποιο λόγο το θυμάμαι το Zelda εκείνο. Αν και έχω χρόνια να το πιάσω. Παρ' όλα αυτά θέλω να το παίξω για να έχω μια ξεκάθαρη εικόνα. Αλλά θυμίζει πάρα πολύ εκείνο το παιχνίδι. Με απίστευτα όμορφη αποτύπωση, τρομερό εικαστικό. Η διαφορά γίνεται κυρίως στα χρώματα. Είναι πολύ έντονα τα χρώματα. Ναι. Είναι πολύ παιχνιδιάρικο. Είναι ίδιο, έτσι δεν. Δηλαδή στην αρχή αυτό με την παραλία, μπλα μπλα για να πάρει τόπο κλπ. Είναι το ίδιο. Είναι ναι, για το τέλειο, το είχα δει κι εγώ. Τελειοδηγό. Εγώ γι' αυτόν τον λόγο δεν το πήρα. Γιατί εντάξει, έπαιξα και τότε σαν παιδί που όταν είχε βγει στο Game Boy. Μετά στο 3DS πήρα το Link Between the Worlds. Το οποίο ουσιαστικά αυτό το παιχνίδι που βάλει και του Super Nintendo συνδυάζει εκείνο το παιχνίδι και βάζει και το επιπλέον αυτό με τον πυκνό κόσμο που γίνεται δυσδιάστατο και περνάει ανάμεσα από τι ρογμέ και πάει και στον ανάποδο κόσμο που είναι κατεστραμμένα τα πάντα. Και δεν αισθάνομαι ότι θέλω να το παίξω γι' αυτό. Αυτά θα το βάλω απλά επειδή το πει εσύ και το έχουμε. Να το δω απλά τα γραφικά πώ είναι. Ναι, εγώ περιέργεια να δω την εικόνα γιατί λέω ότι είναι πολύ ωραία. Εγώ ήθελα να το αποκτήσουμε στη συλλογή ουσιαστικά από τότε. Ναι, κοίταξε, σαν παιχνίδι, όποιος δεν το έχει παίξει, εννοείται ότι αξίζει κολολέι, δεν το συζητάμε. Είναι πάρα πολύ καλό παιχνίδι. Και είναι το απίστευτο ότι αυτό το παιχνίδι υπήρξε το 92-93 που το βγήκε. Σε μια κονσόλα σούπερ αδύναμη. Ή 93-94 εγώ είδα, αλλά ναι. Τα είπα στο βίντεο. Ή 93-94. Ναι, ναι, υπάρχει review. Ωραία. Review λέω. Όχι review. Α, το unboxing που έκανες, ναι. Το unboxing, ναι. Λοιπόν. Super Mario Odyssey. Τι να πούμε, είναι η πρώτη χρονιά τότε που κυκλοφορεί το Switch και μας βομβάρισε στην κυριολεξία Nintendo από παιχνίδια. 2017. Ναι, ένα πάρα πολύ καλό Mario, πολύ καλωστημένο, με πολύ ωραίος κόσμος, καινούργια πράγματα, ωραίο το σκηνικό αυτό με το καπέλο, δίνει πολύ ωραίο και βάθος αλλά και ποικιλία στο gameplay, γιατί χειρίζεται διάφορους χαρακτήρες. Εντάξει, τα τσκάκια δεν είναι μέσα και από το προηγούμενο γιατί τα έχεις εσύ. Τα έχω εγώ αυτά. Ναι. τα πήραμε απλά για να έχουμε τα κουτάκια να τα δείξουμε. Δεν το θεωρώ το καλύτερο Μάριο. Ενώ πολλοί λένε ότι είναι το καλύτερο και μα και μου και από εδώ και από εκεί, δεν το θεωρώ. Εμένα το αγαπημένο μου στα τρισδιάστατα Μάριο είναι το Super Mario Odyssey, το Super Mario Galaxy, το 2. Και το 1, αλλά επειδή το 2 ήταν αναβαθμισμένη εκδοχή, σίγουρα το 2 ακόμα περισσότερο. Και μετά το Nintendo 64 και ίσως αυτό μετά. Εγώ λίγο το έπαιξα αυτό. Δηλαδή δεν είμαι ιδιαίτερα φαν των Μάριο. Είναι πολύ καλό. Είναι πολύ καλό παιχνίδι. Είναι ωραίο. Αλλά ακόμη και να μην είσαι φαν των Μάριο, θα σ' αρέσει σαν παιχνίδι. Απλά εντάξει, για τα δικά μου τα γούστα δεν είναι το καλύτερο Μάριο αυτό. Σε 3D Μάριο, εντάξει. Ναι. Και εμένα τουλάχιστον εγώ έχω δει μόνο τον Galaxy το 1. Μου είχε κεντρήσει πιο πολύ το ενδιαφέρον. Έχει μεγάλη ποικιλία. Ναι. Δεν το έχω δει όλο. Εδώ πέρα έχω παίξει, νομίζω κάνα πεντάωρο. Κοίταξε, όλα αυτά τα 3D τα Μάριο βασίζονται στο πρώτο Μάριο, το Nintendo 64, το Μάριο 64. Ναι. Όλα εκεί πατάνε. Ναι. Κακά τα ψέματα. Λέω, περισσότερες ιδέες από τότε υπάρχουν και ανακυκλώνονται και βάζουν και κάποια πλέον πράγματα κάθε γενιά που βγαίνει ή κάθε παιχνίδι που βγάζουν. Αλλά σίγουρα είναι ένας τίτλος για να περηφανεύεται κάποιος που έχει το Switch και να λέει: έχω ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι στη συλλογή μου. Σίγουρα, αυτό είναι στάνταρ. Αλλά για μένα σίγουρα δεν είναι και το καλύτερο Μάριο που έχει κυκλοφορήσει. Αυτά. Πολύ καλός τίτλος. Donkey Kong. Donkey Kong Country, Tropical Freeze. Το καλύτερο 2D παιχνίδι. Ναι, ναι. Εγώ αυτό πιστεύω, από όταν το παίξα και συνεχίζω να το πιστεύω, εγώ το είχα παίξει στο Wii U αυτό. Το πήρες εσύ πάλι αυτό, το πήρες στο Switch. Θέλω ότι και να πεις για αυτό το παιχνίδι πολύ λίγο. Εδώ πέρα βάλανε και το mod με τον Funky Kong, τον ξάδερφο.
Το κάνει λίγο πιο εύκολο το παιχνίδι. Έχει κατά τα άλλα είναι, ναι, είναι ακριβώς το ίδιο. Κατά το παίξεις στο normal το mode όπως ήταν στο Wii U, δεν έχει καμία διαφορά. Λίγο αναβαθμισμένα γραφικά έχει από ό,τι ξέρω και λίγο καλύτερο frame. Κατά τα άλλα. Που εντάξει, δεν νομίζω καν να το καταλάβουμε. Ναι, όχι, νομίζω πως. Εγώ δηλαδή που το παίζω στην οθονίτσα τη μικρή. Ναι, και εγώ τότε στο Wii U το 90% του παιχνιδιού το παίξα στο tablet. Στο χειριστήριο του Wii U, δεν το παίξα στην τηλεόραση. Παιχνιδάρα πολύ μεγάλο. Ναι, είναι μεγάλο παιχνίδι. Τελικά, επειδή έβλεπα κάθε φορά που παίζεις, περίπου 1% είναι κάθε πίστα. Αλλά σε κάποιες πίστες δεν ανεβαίνει. Πρέπει να βγάλεις και τις κρυφές για να ανέβει 1%. Χοντρικά πάντως είναι 1%, θέλετε 0,8% η κάθε πίστα. Είναι πάρα πολλές οι πίστες, είναι πολύ δύσκολες. Κάποιες υπάρχουν κρυφές που πρέπει να πας με οδηγό, δεν έχουν checkpoints, save points, όπως θέλετε πείτε το, που, και τα γουρουνάκια. Ναι. Δεν τα έχουν, οπότε είναι σπάσιμο νεύρο πραγματικά. Εγώ έχω λίγο αρρωστήσει, είμαι τώρα. Και είναι δύσκολο αυτό, ξέρεις, όταν δεν φτάνεις εκεί πέρα, έχεις προχωρήσει πόση ώρα και χάνεις και πρέπει να το ξανακάνεις όλο και όχι μία φορά και δύο, ναι, και τρεις. Εντάξει, είναι. Θέλει υπομονή. Και συνήθως αυτές οι πίστες, άμα τις θυμάσαι κιόλας, είναι και οι πιο δύσκολες. Ναι, ναι. Δηλαδή, μπορεί να φτάσεις στα 2/3 άνετα, να χάσεις και να χάσεις μετά ξανά στην αρχή. Με το που ξεκινήσεις. Εγώ έχω αρρωστήσει λίγο αυτό που έλεγα και σε προηγούμενο βίντεο, ότι το πάω λίγο να μαζεύω όλα τα κόγκ, τα γράμματα, να προσπαθώ να φτάσω όσο δυνατόν καλύτερα στα παζλ, ξανακάνω τις πίστες, προσπαθώ να έχω σταθερά 99 ζωές, δοκίμασα λίγο και το funky mode, δεν μ' άρεσε, εντάξει, έχει 5 ζωές, έχει τη σανίδα, δεν σκοτώνεται στα καρφιά. Αλλιώνει αρκετά το gameplay. Δεν θυμάμαι αν. Γίνεται πιο γρήγορο το gameplay, πάει πιο γρήγορα αυτός. Όχι, δεν πάει πιο γρήγορα, αλλά έχει διπλό σάλτο. Τι άλλο. Δεν θυμάμαι όταν πέφτει στο κενό, άμα σκοτώνεται, αν σε ξαναφέρνει. Αυτό δεν το θυμάμαι. Α, καλά, αν κάνει αυτό, το ξεφτυλίζει τελείω. Το ξεφτυλίζει τελείω. Ναι. Και είναι διπλό το εξώφυλλο, Ναι. Πώς δεν το έχει και έτσι και έτσι. Εντάξει, νομίζω το έξω είναι πιο ωραίο. Το έξω είναι το κανονικό τη. Αν και το αλλάζει, δεν υπήρχε στο Wii U, αλλά είναι ωραίο έτσι. Είναι πολύ ωραίο εξώφυλλο. Εντάξει, νομίζω ότι αν και είναι ακριβό για τύπου remaster, δεν είναι καν remaster, αλλά τέλο πάντων. Είναι ακριβό. Re-release είναι. Ναι. Είναι ακριβό. Δηλαδή θα έπρεπε να παίζει κοντά στα 39-99. Ναι. Είναι απίστευτο. Είναι απίστευτο. Αυτό ταξίζει τα λεφτά του μέχρι τελευταίες δεκάρες. Με δεν πειράζει εκεί που είχε τόσο. Αν δεν το είχα το παιχνίδι, δεν το είχα παίξει. Δεν θα το έπαιρνα 1000% αυτό. Ναι, μόλις το τερματίσω που το βλέπω θα τερματιστεί άμεσα, θα το αναλάβεις εσύ πιστεύω. Θα σε διαψεύσω πάντως και θα αποδείξω ότι μπορείς να το παίξεις και βράδυ πριν κοιμηθείς. Μέχρι στιγμής παίζω βράδυ. Είναι και θέμα χαρακτήρα. Ναι, εγώ ταράζομαι, τσιτώνομαι και δεν μπορώ πολλά. Πάντα με την δείξη πάντως, έτσι. Εγώ έπαιζα σούπα και πάρα πολύ με τον Τίτη. Πάρα πολύ. Δεν, δίνει το εξτρά με την κοτσίδα. Με την κοτσίδα, ναι. Έχει όσο και την τουρπίδα από πίσω, κάτι έκανε, εντάξει. Ναι. Astral Chain. Αυτό πρόσφατα το τερμάτισα λίγο το παιχνίδι. Έχει ωραίο εξώφυλλο από μέσα. Ναι, είναι ωραίο, ωραίο, πολύ ωραίο. Και χωρίζει το μπλε με το κόκκινο. Τους καλούς με τους κακούς. Τι να πω. Το παιχνίδι είναι 11 κεφάλαια αν θυμάμαι καλά και συν το 12 το οποίο απλά κλείνει ουσιαστικά την ιστορία. Εγώ προσωπικά μέχρι το 7ο κεφάλαιο ήμουνα εντάξει, καλό παιχνίδι, καλά περνάω, διασκεδάζω, μπερδεύομαι λίγο με το χειρισμό γιατί χειρίζεσαι και το χαρακτήρα σου και το ρομπότ με τα αναλογικά. Και στο Switch εδώ πάνω με δυσκόλευε και το έχω πει και σε βιντεάκι ότι ήταν το πρώτο παιχνίδι του Switch το οποίο προτιμούσα και μ' άρεσε και εγώ περισσότερο, όχι απλά μόνο λόγω χειρισμού αλλά και λόγω εικόνας, μ' άρεσε να παίζω το αυτό εδώ. Και το έπαιξα σχεδόν όλο το. Σχεδόν όλο το παίξα το. Ελάχιστα το έβαλα στις αρχές και είδα ότι δεν βγαίνει άκρη να το παίζω έτσι φορητά. Πολύ ωραία γραφικά για το Switch. Ναι. Φοβερή ταχύτητα για το Switch. Δηλαδή ταχύτητα και χωρίς να κολλάει, χωρίς τίποτα και να μην θολώνει. Είναι πολύ εντυπωσιακό αυτό το πράγμα και παράλληλα με τα χτυπήματα να εκτοξεύονται σωματίδια και αυτά, δηλαδή και τα χρώματα όλα μαζί ήταν πάρα πολύ καλό φτιάχνουν στο κομμάτι των γραφικών και της κίνησης. Αλλά είναι αυτό το ότι έφτασα μέχρι το 7ο κεφάλαιο και ήμουν εντάξει, καλό. Το κακό είναι ότι είχα παίξει τον Νιερ Ατόματα πρόσφατα πάλι και συνεχώς γίνονταν αυτή η σύγκριση γιατί μοιάζουν πάνω κάτω. Η φιλοσοφία του παιχνιδιού αυτή τη εταιρεία τη Platinum είναι πάνω κάτω η ίδια. Αισθανόμουν ότι παίζω ένα παιχνίδι κατώτερο. Δηλαδή σε όλα τα επίπεδα. Και κυρίως το κομμάτι εξερεύνηση. Εκεί πέρα δηλαδή ήταν πολύ κατώτερο. Δηλαδή, δεν με συγκινούσε τόσο πολύ να εξερευνώ όπως έκανα στο άλλο. Το άλλο γούσταρα να κόβω βόλτες και να ψάχνω πράγματα.
Αλλά όταν πήγα στο 8ο κεφάλαιο, 1ο, 10ο, 11ο και κυρίως 1ο, 10ο, 11ο και είναι εκεί τα κεφάλαια, τα 3 ήταν, που κάπως πλέον σιγά σιγά λες και πάτησε κάποιο κουμπί, μπήκα πιο καλά στο νόημα του χειρισμού, ήμουν πιο καλός πλέον, πιο αποτελεσματικός στο πώς έκανα τις μάχες. Άρχισα να μ' αρέσει πάρα πολύ το παιχνίδι. Όχι όσο τον Ιερ, αυτό το λέω ξανά, αλλά αν όλο το παιχνίδι ήταν όπως ήταν αυτό στο τέλος, θα ήταν πολύ κοντά στον Ιερ. Είναι μια καλή αποκλειστικότητα της Nintendo, το είπα και παλιότερα όταν το έπαιζα το παιχνίδι σε άλλο βιντεάκι, ότι θεωρώ ότι το παιχνίδι δεν αξίζει τα 50 κάτι ευρώ που έδωσα. 30 ευρώ εκεί είναι μια τιμή καλή, δηλαδή είναι εκεί πιο δίκαιη για το παιχνίδι, για αυτό που σου δίνει το παιχνίδι. Πόσο σου πήρε περίπου να το χρηματίσει? 25 νομίζω. Εντάξει, είναι, δεν είναι μικρό. 25, δεν θυμάμαι καλά τώρα, θα σε γελάσω, θα το δούμε στο Switch μετά. Είναι μια καλή αποκλειστικότητα της Nintendo, απλά όταν κάποιος συνδεθεί σε καμιά πιο χαμηλή τιμή, γύρω στα 30 ευρώ, και τότε αξίζει όντως ακόμα περισσότερο. Καλό υπάρχει περίπτωση. Δεν ξέρω. Δεν είναι της Nintendo, Nintendo. Ναι, είναι με ένα αποκλειστικό της Nintendo, αλλά είναι το στούντιο ξένο. Δηλαδή, ο στούντιο ξένο. Ναι, μπορεί να πέσει, δηλαδή, να πάει πιο χαμηλά, όπως έγινε στο Ubisoft με το Mario Rabbids. Που έχει φτάσει πλέον το πλάνο για 15 ευρώ. Όχι, όχι, βρίσκει 25. Κάτω τάξη, ούτω ή άλλω δεν έχει ξεκινήσει πολύ ακριβά. Α, ήταν πιο κάτω. Ναι, στα 39 ευρώ ήταν νομίζω. Πόσο με έχει μπει στο μυαλό του Dark Souls, παρόλο που έχουμε τον κωδικό. Λοιπόν, Yoku's Island Expert. Express Expert θα έλεγα. Αυτό το παιχνίδι δεν το είχα αφήσει πολύ σημασία. Σε κάποια φάση βλέπω ότι υπάρχει το demo. Κατεβάζω το demo, το παίζω και τρώω κόλμα από το demo. Μ' άρεσε τόσο πολύ. Είναι πολύ περίεργο το παιχνίδι. Είναι φλιπεράκι. Metroidvania φάση. Τα συνδυάζει αυτά και τα δύο μαζί με τόσο τρόπο που είχα διαβάσει κάπου που έλεγε πώς δεν το σκέφτηκε τόσα χρόνια κάποιος άλλος να κάνει αυτό το συνδυασμό. Και ήταν πολύ ωραίο συνδυασμό. Το παιχνίδι είναι, με συνδυάζει platform στοιχεία με Metroid και pinball αυτό εδώ πέρα το κομμάτι για να μπορείς να ξεκλειδώνεις περιοχές, ρήφους, να σπάς, να ανοίγεις διαδρόμους, να κινηθείς, να προχωρήσεις παρακάτω. Μένα μου άρεσε πάρα πολύ το παιχνίδι. Το κακό είναι ότι μόλις το τερμάτισα το βάλε δωρεάν το Game Pass. Ναι. Αλλά δεν το μετάνιωσα, να σου πω την αλήθεια, από την πίδα το παιχνίδι. Είναι εθιστικό, είναι πολύ εθιστικό από την αρχή. Δεν είναι ότι πρέπει να προχωρήσει και λίγο παρακάτω σιγά σιγά να σε κάνει να βυθίσει στον κόσμο κλπ. Από την αρχή το γουστάρεις και την εξερεύνηση και το πώς αποφεύγεις και πολεμάς εχθρούς κτλ. Είναι πάρα πάρα πολύ καλά φτιαγμένο το παιχνίδι και αξίζει και βγαίνει, το βρίσκεις σε καλή τιμή, πολύ καλή τιμή. Fire Emblem. Fire Emblem. Ναι, Three Houses. Το περίμενα πώς και πώς αυτό το παιχνίδι. Και ίσως επειδή το περίμενα τόσο πολύ, τόσο έντονα το περίμενα, ίσως αυτό να μου έριξε και λίγο μετά την. Να μου έριξε. Το hype που είχε. Το hype, ναι, ναι, με το χτίσα. Ξενέρωσε τόσο λίγο. Πολύ που μετά λίγο με ξενέρωσε το παιχνίδι, γιατί. Δεν μ' άρεσε τόσο πολύ όσο στο 3DS τα, που έπαιξα, δηλαδή τα τελευταία που είχα παίξει. Είναι πολύ καλό το παιχνίδι. Δεν το συζητάμε, από άποψη γραφικών είναι πολύ καλύτερο από τα 3DS. Ήχου, γενικότερα το πώς μπαίνεις και μείνεις, συζητήσεις, τα βιντεάκια. Πολύ καλύτερο, πολύ ανώτερο το παιχνίδι. Στο strategy κομμάτι μοιάζει πάρα πολύ με το 3DS. Με ενόχλησε λίγο, βέβαια έπαιξα μόνο με τον Νίκο, του Δημήτρη, τον Νίκο. Δεν έπαιξα τους άλλους δύο και όντως για να έχει σωστή και ολοκληρωμένη άποψη για αυτό το παιχνίδι πρέπει να παίξει και τους άλλους δύο οίκους, γιατί είναι αλλιώς το παιχνίδι εκεί. Στο κάθε οίκο έχει διαφορετική πορεία και ζεις διαφορετικές καταστάσεις, έχεις άλλους χαρακτήρες, δεν έχεις πουθενά κανένα τον ίδιο χαρακτήρα. Αν και προσπαθείς παίζοντας τον έναν οίκο, όπως εγώ παίζω στον οίκο, να δελεάσω και να προσεγγίσω και να πάρω κάποιους χαρακτήρες από τους άλλους οίκους. Έχει τέτοια σκηνικά, να κάνεις διαπραγματεύσεις, να προσφέρεις πράγματα κλπ. Να τους μιλάς, να τους βοηθάς, να κάνεις κάποια side quest κτλ. Είναι καλά αυτά τα στοιχεία. Έχει πολλά καλά στοιχεία και καινούργια τα οποία δεν υπήρχαν στα παλιότερα παιχνίδια. Λίγο το κομμάτι εκεί με τη σχολή είναι λίγο βαρετό. Εκεί το λένε η σχολή του Harry Potter πήγε στο παιχνίδι, ναι, στο Fire Emblem. Αλλά η ιστορία του είναι καλή, όπως και στα προηγούμενα τα Fire Emblem, πολύ καλή ιστορία. Με κούρασε λίγο, ξαναλέω, έπαιξα μόνο αυτόν τον Νίκο, το gameplay δεν είχε μεγάλη ποικιλία. Δηλαδή σε κάποιες φάσεις που είχε κάτι διαφορετικό να κάνω, εκεί γουστάρα πάρα πολύ. Όταν με ξαναγύρισε στο κλασικό, μπαίνουμε στη μάχη, κάνουμε στρατηγική, πώς θα πολεμήσω και θα κάνω και θα ράνω, ή με τα boss που είχε, αισθάνθηκα ότι το κάνω, το ξανακάνω. Μ' αρέσουν τα strategy games, αλλά ήθελα να έχει και αυτές τις ιδέες, τις λίγες σκόρπιες που είχε μέσα στο gameplay, να τις έχει πιο συχνά και να έχει και περισσότερες από αυτές. Αυτό. Πάντως το έχουν
πολύ ψηλά. Ναι. Οι περισσότεροι το έχουν πολύ ψηλά. Το θεωρούν μερικοί μάλιστα το καλύτερο μαζί με το GameCube, αυτό και το GameCube, τα καλύτερα Fire Emblem που έχουν βγει. Τέλος πάντων. Έχει demo. Δεν θυμάμαι. Δεν έχω δει, γι' αυτό το πάω. Δεν θυμάμαι. Και ήθελα να δω. Εγώ το έχω το παιχνίδι, το πει και το θέλει. Ναι, ενώ ήθελα, ξέρεις, να το έχω όσο έλειπα κιόλα. Μη. Όχι, λοιπόν. Όχι, η αιτία που χάλασαν τα αναλογικά. Όχι. Λοιπόν, το παιχνίδι είναι παιχνιδάρα. Στο Switch γίνεται και ακόμη περισσότερο παιχνιδάρα. Δεν το σκέφτηκα καθόλου. Δηλαδή, όταν ανακοίνωσαν το Remaster που θα βγει και στο Switch, δεν μου πήγε καν στο μυαλό να το πάρω στο Xbox, στο PlayStation, που έχουν και καλύτερα γραφικά και 4K και δεν ξέρω τι άλλο, μπουρδες και βλακίες. Ήθελα να το παίξω φορητά. Ούτως ή άλλως τα άλλα Dark Souls τα είχα στις άλλες κονσόλες. Ήθελα να το έχω και φορητό το παιχνίδι αυτό, να το δοκιμάσω πώς είναι η αίσθηση να το παίζεις φορητά. Μω παιδιά, το παιχνίδι είναι ακόμη πιο ευρωκίνητο. Το ακόμη πιο εντυπωσιακό και εθιστικό είναι ότι το φαρμάρισμά του το γουστάρεις περισσότερο στο φορητό. Πέρα από το ότι βυθίζεσαι, έχεις βάσει τα ακουστικά σου, την οθόνη την έχεις μπροστά και παίζεις το παιχνίδι. Εντάξει, δεν σε δυσκολεύει καθόλου, έτσι όπως είναι η δομή του Switch, να παίξεις το παιχνίδι αυτό. Τέλεια, η αίσθηση του χειρισμού και αυτά είναι πάρα πολύ καλή. Το γούσταρα πάρα πολύ. Το πήγα τόσο με το πάσο μου το παιχνίδι, να ψάχνω, να κάνω, να ράνω, να μπαίνω στο ίντερνετ να ψάχνω. Δηλαδή δεν βιαζόμουν καθόλου να το προχωρήσω, να δω παρακάτω. Το πήγαινα με το λαού. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Το έχω και πολύ φθηνά πλέον, κάτι 25 ευρώ βλέπω. 25 και 35 το πολύ. Το συζητάμε. Δεν το συζητάμε. Το παιχνίδι είναι φανταστικό. Πολλές ώρες. Όταν το πήρα εγώ, υπήρχαν κάποιοι στο online, αλλά αυτό είναι το πρόβλημα. Ότι δεν πούλησε καλά στο Switch και το online το κομμάτι του σε σχέση με τις άλλες κονσόλες είναι ψηλό ανύπαρκτο. Δηλαδή, αν θες να παίξεις μετά online και τα λοιπά, PvP και αυτά, δεν άξιζε να το πάρεις στο Switch. Αν θες να το παίξεις έτσι, μόνο σου, κολλέει. Πιστεύω ότι καλύτερα να το πάρεις εδώ, αν έχεις και Switch και κάποια άλλη κονσόλα, στο Switch. Είναι όμως το καλύτερο το 3. Με 1000. Το καλύτερο τα τρία. Έχει τον καλύτερο κόσμο τα τρία τους, ή άλλως σε αυτό πάτησε όλο το σκεπτικό των Dark Souls. Βέβαια το Demon's Souls ήταν το πρώτο, αλλά το Dark Souls είναι αυτό που επαναλαμβάνει το κόσμο και στο 3. Δηλαδή ουσιαστικά το 3 επαναλαμβάνει αυτά τα πράγματα που είδαμε στο 1. Η μάχη του όμως δεν είναι όπως το 3 ή το πράγμα. Είναι λίγο παλιού στυλ, λίγο πιο βαρύ ο χαρακτήρα, λίγο πιο αργό το όλο το σκεπτικό. Εννοείται ότι προτιμώ το πιο γρήγορο του Bloodborne και του Dark Souls, το 3, αλλά είναι χάσιμο το χέρι. Και χάσιμο κυριολεκτικά και μεταφορικά και κυριολεκτικά. Δηλαδή, θες και βοήθεια. Εγώ τουλάχιστον προσωπικά χρειάστηκα περισσότερη βοήθεια από οποιοδήποτε άλλο παιχνίδι που παίξει αυτή τη δουλειά. Σε αυτό. Είναι, ας το να πάει, και τεράστιο. Είναι και τεράστιο και χάσιμο. Αυτά. Για ώρες θα μιλάμε. Να πιάσουμε για Dark Souls, θα μιλάμε για ώρες. Αυτό εγώ τώρα εφημεριάζομαι, δεν ήξερα ότι το έχεις. Αυτό, ναι. Και βασικά, όχι, δεν θυμόμουν ότι το έχει. Δεν το θυμόσαι, και το θυμήθηκα τώρα που το είδα μόλις. Εγώ είχα καταρρύψει τα ποδοσφαιράκια εδώ και χρόνια. Έχει φορά. Πρέπει να το πήρα κανονικά. Κανονικά, full price. Full price πάντα, δεν τα βγήκε κιόλα. Τα είχα εγκαταλείψει εγώ τα ποδοσφαιράκια από παλιά. Δηλαδή δεν ασχολιόμουν. Είχα πει εντάξει, κάτι έπαιζα πιο παλιά όταν ήμουν νέο. Ναι, κυρίως προ FIFA έπαιζα δεκαετία του 90, κάνα δύο χρόνια. Το 97, το 98 και το 99. Μέσα στο Ιρακόπουλο, ποιος ήταν. Ούτε που θυμάμαι. Εκείνα έπαιξα, μετά από εκεί θα παίζαμε προ μέχρι το 2004, κάπου εκεί 5. Παίζαμε μαζί και μέχρι και το 6. Εγώ το 3, το 4 κάποτε εγκατέλειψα το σπορ. Με κούρασαν τα ποδοσφαιράκια. Αλλά είπα να το πάρω, να το δοκιμάσω να παίξω. Βέβαια αυτή η έκδοση δεν έχει καμία σχέση με τις εκδόσεις, επειδή εσύ έχεις και το PlayStation, το FIFA 18. Ναι, είναι πολύ κατώτερο από τις κανένας εκδόσεις. Δηλαδή είναι περισσότερο της προηγούμενης γενιάς το στυλ του παρά με τις τωρινής. Το πήρα και να παίξω και λίγο online κτλ. Εντάξει, δεν έπαιξα για πάρα πολύ. Εσύ παίζω το ξέρεις από αυτό. Εντάξει, εγώ το FIFA 18 το είχα στο PlayStation δύο χρονιές. Έφτασα στο Ultimate Division 2, το κάψα μέχρι αηδίας, στα καλά χρόνια έτσι του FIFA. Για μένα δηλαδή το 18 το θεωρώ πολύ ανώτερο, προσωπικά το θεωρώ πολύ ανώτερο και από το 17 εννοείται, αλλά εννοείται και από το 19 και το 20. Εντάξει, για εδώ δεν μπορώ να κρίνω, δεν το έχω δει ποτέ να παίζει. Δηλαδή έχω δει βίντεο τώρα που θυμάμαι από σένα που έπαιζες με Juventus. Ναι, έκανα και κάποια live stream νομίζω. Live, αλλά, δεν μπορώ να κρίνω. Αν έβαζα και κάποια ματσάκια.
Το παίζεις Doctor. Doctor, ναι, ναι. Με τι ανάλυση το βλέπω εγώ αυτό τώρα. 4-20 πόσο φαίνεται σε μένα. Σε σένα στο βιντεάκι. Βιντεάκι αν ήταν Doctor που έπαιζα, ξέρεις αυτό, απλά ένα βιντεάκι που το έγραψα και το ανέβαζα μετά, ήταν 1080. 1080p, ναι. Αλλά αν ήταν live stream, στο live stream παίζει ανάλυση όπου να είναι, εντάξει. Εντάξει, δεν μπορώ να κρίνω πως είναι. Όχι, όχι, είναι πολύ κατ' τρόπο. Εγώ όταν το είδα, γιατί μιλούσαμε στο τηλέφωνο, εσύ το έχεις πάρει στο play και δεν το είχα δει εγώ. Άρα το χορτάρι, με το χορτάρι. Ναι, και μου έδειξε και εγώ πάθα πλάκα τότε πόση διαφορά έχει στα γραφικά από αυτό εδώ. Ναι, δεν έχει φορά στο χορτάρι, αυτό το θυμήθηκα. Α, θες να έχεις ένα ποδοσφαιράκι στο Switch, σίγουρα αυτό είναι, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Δεν έχει κάποιο άλλο, ούτε προ έχει ούτε από κάποια άλλη εταιρεία. Έχει κάποια arcade ποδοσφαιράκι το οποίο δεν είναι αξίζον. Και έτσι, δηλαδή είναι περισσότερο να το παίξεις αυτό το παιχνίδι, να παίξεις το παιχνίδι. Ουσιαστικά στείνεις το Switch στην άκρη, έχεις βάλει την καρτούλα αυτή εδώ μέσα στο Switch και το στείνεις σαν tablet ουσιαστικά και με το δάχτυλο πατάς πάνω στις επιλογές που έχει και πας βήμα-βήμα για να φτιάξεις την κατασκευή. Θεωρώ ότι είναι από αυτή την άποψη, δηλαδή να το, με ένα παιδάκι, τώρα ανεψάκι, αδερφάκι, μικρότερο, παιδί σου, δεν ξέρω τι, αξίζει. Τα χρήματα. Πάρει και ένα puzzle. Τα χρήματα βέβαια ήταν πολλά. Πολλά, 70 πώς είναι. Ναι, όχι, 70 δεν είχε. Πιο ακριβό ήταν από παιχνίδι, κάνω. Ναι, 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 όντως, καλά, λες, κάπου πέρα εκεί. Ήταν κάνα 90, 80. Για να τα στήσουμε, να τα φτιάξουμε αυτά εδώ, μας πήρε 2 εβδομάδες, 3, δεν θυμάμαι τώρα. Μας πήρε μεγάλο διάστημα. Σχεδόν κάθε μέρα καθόμαστε και κάναμε αρκετά. Κάποια τα κάναμε και βιντεάκια, νομίζω τα είχαμε φτιάξει, ναι, τα είχαμε κάνει βιντεάκια, δεν ξέρω αν ανεβάσαμε τίποτα, δεν θυμάμαι κιόλας. Αλλά το κακό είναι αυτό, το ότι χάνει την αξία του στο μετά. Δεν είναι χάρτη. Βέβαια η κόρη μου έπαιξε αρκετά με αυτά, δηλαδή αφού τα στήσαμε και μετά, με τη μηχανή έπαιξε αρκετά, με το σπίτι που είναι ωραίο το σπίτι, έχει έξυπνα puzzle games μέσα, έπαιξε αρκετά, αλλά αυτό τώρα, το ψάρεμα καλά είναι εντελώς άχρηστο, το ρομποτάκι εντελώς χαζό. Εντάξει. Από αυτή την άποψη. Τώρα δεν το πήραμε για να λέμε ότι πήραμε παιχνίδι. Εντάξει, τέλος πάντων. Το δείχνω απλά για να πω ότι υπάρχει αυτό. Και αν κάποιος έχει απορία τι και πώς, να ξέρει για ποιο λόγο θα το πάρει. Έρωτας. 29-99 πλέον. Αλήθεια. Αυτό σου στείλε εκείνη την μέρα. Λέω να το πάρω. Αλλά. Κοίταξε. Για να το παίξεις πλέον, αν ναι, τώρα το θυμηθεί μου το πες, ναι, και σου είπα εγώ, για να το παίξεις πλέον θέλεις να έχεις το online της συνδρομής. 4 ευρώ όπως είναι. Βέβαια είναι 20 ευρώ. Το μήνα. Το χρόνο. Το χρόνο. Δεν είναι πολλά και σου δίνει και κάποια πράγματα, σου δίνει σου 50 παιχνίδια για NES, κλάιμαν βέβαια. Αλλά είναι το παιχνίδι στο Switch που το έχω παίξει περισσότερο όσο απ' όλα. Το κομμάτι το offline, το single player, δεν το έχω παίξει καθόλου, ελάχιστα έχω βοηθήσει λίγο την κόρη μου που το έπαιζε εκείνη. Εγώ δεν το έχω παίξει, δεν το πολύ γούσταρα. Εκείνη το της άρεσε και έχει και κουμπόλικο πράγμα στο single player. Το παιχνίδι το λάτρεψα από το Wii U. Έπαθα πλάκα το ότι θα βγει στο Wii U. Δεν είχα ξαναπαίξει κάτι τέτοιο πριν. Εδώ πέρα το κάνανε πολύ πολύ καλύτερο. Αυτό που λένε ότι δεν άκριζε να λέγεται 2 κτλ. Είναι μπούρδες. Όντως το παιχνίδι είναι το νούμερο 2. Στα γραφικά σίγουρα είναι ελαφρώς βελτιωμένο, αλλά όσον αφορά το κομμάτι του online είναι πολύ καλύτερο από το Wii U. Εμπλουτισμένο με πολλά πράγματα, συνεχώς του βάζανε update, δηλαδή του δουλέψαν τόσο πολύ για 2 χρόνια και το παιχνίδι και με τα Splatfest το κάνανε πάρα πολύ καλό, πώς το φτιάχνανε και το οργανώνανε και τι ποικιλία είχε στα Splatfest. Δεν ήταν απλά ότι παίρνω τις πίστες και σας βάζω μέσα και κάνω ένα τουρνουά. Έβαζε και μηχανισμούς καινούριους, στους οποίους δεν τους είχαμε δει ποτέ ξανά στους Splatoon και δεν τους έλειπες και μετά. Αφού τελείωνε το Splatfest, δεν τα ξανά. Κάτι κανόνια, κάτι σκηνικά με τις πίστες να μετακινούνται. Πολύ ωραία πράγματα, πολύ φαντασία στο παιχνίδι. Και πολύ πολύ εθιστικό gameplay. Και ένα άλλο σημαντικό πράγμα, εμένα προσωπικά τα online game τα περισσότερα δεν μου αρέσουν γιατί π.χ. εγώ, είτε λόγω του ότι δουλεύω, είτε άλλος κάποιος διαβάζει, είτε γιατί δεν θέλει να παίζει μόνο ένα παιχνίδι όλο τον χρόνο, θέλει να παίξει και κάποια άλλα παιχνίδια, αφιερώνει π.χ. την εβδομάδα 2-3 ώρες γι' αυτό. Για ένα online παιχνίδι. Όταν σε ένα online παιχνίδι αφιερώνει 2-3 ώρες, δεν μπορεί να είσαι καλός. Θα μπαίνεις μέσα εκεί πέρα στις αρένες και θα σε σφάζει ο καθένας. Θα ξεφτύνει, δηλαδή δεν μπορείς να αντεπεξέλθεις. Εδώ η Nintendo σε αυτό έχει rank system. Και συνεπώς, ανάλογα με το αποτελέσμα που φέρνεις, σίγουρα παίζει ρόλο και η ομάδα. Δηλαδή, μπορεί να τύχεις να παρατά 5 μάτς και να είναι ομάδα χασκατά και να σε ρίξει και εσένα πόντους. Αλλά όπως και να έχει, όσο καλύτερος είσαι εσύ, τόσο θα ανεβαίνεις στα rank. Και σιγά σιγά θα μπαίνεις σε καλύτερα επίπεδα, με μεγαλύτερο ανταγωνισμό και θα είναι ακόμη πιο έντονο το. Έντονη δράση και το συνέστημα της φόρτισης ότι παίζω κάτι παιχνίδι με δράση κτλ. Είναι πολύ πιο έντονα όλα. Και σίγουρα το gameplay εμβαθύνει ακόμη περισσότερο.
Δηλαδή είναι απλά μόνο πυροβολά, θέλει και στρατηγική όσο προχωράς παρακάτω. Θέλει να μαθαίνεις πίστες καλύτερα για να μπορείς να κάνεις, να τις στείνεις στους άλλους, να τους κάνεις παγίδες, να τους σκοτώνεις. Και τι γίνεται, αν το αφήσεις το παιχνίδι και το ξαναπιάσεις π.χ. μετά από 2-3 μήνες, το λογικό είναι ότι δεν θα σε πάρει τόσο καλά. Παίζοντας μέσα στο παιχνίδι, δεν θα βγάζεις καλά αποτελέσματα και συνεπώς θα αρχίσεις να κάνεις αρκετές ήττες. Κάνοντας αρκετές ήττες, αρχίζεις πάλι και πέφτεις στο rank system. Και έτσι ώστε να έρθει σε ένα επίπεδο στο οποίο πάλι θα μπορείς να το ξέρεις, να τα απεξέλθεις και αν συνεχίσεις να το παίζεις το παιχνίδι, σιγά σιγά να ξανανεύεις. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Για μένα είναι φοβερό. Για κάποιον ο οποίος δεν μπορεί να παίζει μόνο ένα online παιχνίδι, αλλά θέλει να παίζει και άλλα παιχνίδια ή δεν έχει χρόνο να παίζει και πάρα πολύ γενικότερα. Φοβερό παιχνίδι. Υπάρχει οδηγός πάντως που έχεις ανεβάσει εσύ. Ναι, και το πώς μπορείς να γίνεις καλός στο Splatoon και είναι καλό το βιντεάκι αρκετά καλό. Έχει βέβαια αρκετά μέσα στο Ιντερνετ του στυλ. Το είχα κάνει τότε που έπαιζα το παιχνίδι. Γιατί έβλεπα κάποια πράγματα τα οποία δεν αναφέρονταν και πολύ σε βιντεάκια και ήθελα να μιλήσω λίγο να πω με κάποια chat παταγγλικά τότε. Α, στα αγγλικά είναι. Ναι, ναι, κάτι chat παταγγλικά. Εγώ πάντως το έπαιξα από σένα πέρα κάποιες φορές. Εντάξει, πάρα πολύ ωραίο. Είναι και ένα από τα παιχνίδια που θα ήθελα. Έχει να παίξει και online επιλογή στο casual φάση. Ναι. Που δεν θα επηρεάζει το rank system σου. Ναι. Και αν πει να κάνει εκεί πέρα, δηλαδή αν το αφήσει για και το καιρό ή θε να το παίξει για αρχή να ξεκινήσει. Μπορεί να κάνει εκεί πέρα να παίζει μέσα πάλι με άλλου. Αν βρει και το arcade, έτσι, το, βασικά το story. Του. Και το story, ναι, αλλά είναι εντελώς διαφορετικά τα παιχνίδια τα παίζει online. Όταν βλέπει τον άλλο να παίζει ο υπολογιστή, να χειρίζεται το, το artificial intelligence να χρησιμοποιεί το χαρακτήρα και να το χρησιμοποιεί αληθινό παίχτη. Αλλά έχει εκείνο το κομμάτι να παίξει online με άλλου παίχτε και δεν επηρεάζει κανένα rank system αυτό. Εντάξει, είναι πάρα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι. Εγώ δεν το ήξερα το ένα. Είδα αυτό, είχα εντυπωσιαστεί. Περιμένω να βρω την ευκαιρία που θα βάλω το βάλω το συνδρομή, μάλλον για να το παίξω κι εγώ. Έστω για ένα χρόνο, ας πούμε, να το έχω να το παίζω. Ναι. Αυτά. Το ARMS. Λοιπόν, το κοροϊδεύσαν πολύ. Το αφισβήτησαν πολύ. Εμένα μ' άρεσε. Εγώ με το παιχνίδι πέρασα πάρα πολύ. Και με εσένα μαζί που παίξαμε. Και με την κόρη μου παίξαμε πόσες ώρες το παιχνίδι. Γέλιο. Να υδρώνουμε, καμία, έχει βγει και καλοκαίρι και όλα αυτά τότε. Αρχικά πριν κυκλοφορήσει το παιχνίδι, βάλαμε δύο demo, αν θυμάμαι καλά, να παίξουμε για δύο Σαββατοκύριακα, να παίξουμε online παγκοσμίως. Τι γέλιο, πολύ διασκεδαστικό το παιχνίδι. Μεταξύ βασίζεται στις κινήσεις, βλέπετε εδώ πέρα, έχει τι κινήσεις κάνεις με τα χέρια για να ρίξεις τα χτυπήματα, να δίνεις φάλτσο στη γροθιά, να πάει ευθεία η γροθιά, να πλώσεις τα χέρια μαζί και να πιάνεις τον εχθρό. Ενώ δεν έχει πολύ μεγάλη ποικιλία στις κινήσεις, ωστόσο ο συνδυασμός αυτών των κινήσεων κάνει πολύ ωραίο το gameplay του και το κάνει, σε κάνει να αισθάνεσαι ότι είναι όντως πλούσιο και βέβαια και με την προσθήκη των χαρακτήρων που έχει μέσα δίνει πολύ στο παιχνίδι. Σίγουρα δεν έχει το βάθος ενός Street Fighter, ενός Mortal Kombat ή ενός Tekken, αλλά είναι πολύ. Και εκεί είναι πολύ διασκεδαστικά, εντάξει, το συζητάμε. Αλλά αυτό είναι λίγο διαφορετικό και δεν είναι, το λέω ότι είναι παιδικό. Όχι. Απλά επειδή έχει την κίνηση μέσα στο όλο το σκηνικό και έχει πολύ μεγάλη ακρίβεια, δεν είναι κάνει το περίπου πράγματα. Αυτό που θες να γίνει, θα γίνει. Κάνει άμυνα, κάνει κροσέ, κάνει. Άσο 2, 5, ξέρει. Ναι, ναι, ναι. Αλματάκια, διαφημίζει πάρα πολύ το άλμα. Και είναι πολύ σημαντικό. Αν και βέβαια ανάλογα το χαρακτήρα που έχει, γιατί όλοι οι χαρακτήρε δεν κάνουν καλό άλμα. Α πούμε, ο συγκεκριμένο που δείχνει εδώ έχει πολύ ωραίο άλμα. Κάποιοι εξαφανίζονται, δεν κάνουν άλμα. Ο Νιτζά, ναι. Ο Νιτζάρα. Είχε το γνωά. Και δεν ξέρω αν έχει ακόμα. Αργήσαν πολύ όμως να το κάνουν. Είχε το online το κομμάτι να παίζει με αντιπάλους κτλ. Αλλά να κάνουν τουρνουά αργήσαν πάρα πολύ. Όπως είναι εδώ που λέγαμε για το Splatoon που είχε τα Splatfest. Αργήσαν πολύ να τα κάνουν. Όταν τα κάνανε πλέον είχε αρχίσει ο κόσμος να μην πολύ παίζει. Και εγώ το είχα αφήσει πλέον το παιχνίδι. Να το κάνω το τουρνουά μετά από 1-1,5 χρόνο. Τέτοια φάση. Και τα κάνανε για ένα διάστημα και είδαν ότι δεν περπατάει καλά και το αφήσανε. Α, δεν υπάρχουν πλέον. Νομίζω πως όχι. Νομίζω πως όχι. Το αδικήσαν, αργήσαν πολύ. Ίσως πιστεύω στο 2 να είναι πιο έτοιμοι και να κάνουν από ό,τι κάνανε και με το Splatoon το 2 να είναι δηλαδή, πιο καλά οργανωμένοι και κατευθείαν να μπουν στα πάντα μέσα να είναι όλοι. Να έχουν όλο το περιεχόμενο κατευθείαν από την αρχή. Πάντως είναι ένας από τους λίγους τίτλους. Είναι πρώτη φορά, πρώτη κυκλοφορία του στο Switch. Δηλαδή, από αυτούς που είδαμε δεν το πρόσεχα τόσο να είναι μέχρι στιγμής.
αλλά δεν θυμάμαι κάποιον που να είναι, ξέρεις, τώρα να κυκλοφόρησε. Νέο IP, ναι, νέο IP, ναι. Δεν μου έρχεται κάτι στο μυαλό αυτό, που δεν μπορεί να υπάρχει κάτι απλώς. Και το άλλο υπέροχο και στα δύο τα παιχνίδια αυτά είναι το ότι βάλαν ένα σκασμό update μέσα, χαρακτήρες, κουστούμια εδώ πέρα, όπλα πίστες, οτιδήποτε. Ιδίως καλά το Splatoon το ξεσκίσαν σε αυτό το update και ήταν όλα τζάμπα. Δεν το βρίσκεις πουθενά πλέον σήμερα αυτό. Μπορεί να λέμε ότι είναι ακριβά τα παιχνίδια να τα πάρεις στο Nintendo, αλλά όταν σου βάζει ένα παιχνίδι που είναι ολοκληρωμένο ήδη, δεν είναι κάτι ελαττωματικό ή λειψό, και σου προσθέτει μέσα σε χρωμάτιο χρόνο για 2 χρόνια συνεχώς υλικό. Ναι, ναι. Είναι, τι να πω, και είναι τζάμπα αυτό το πράγμα. Εντάξει. Και έχει είναι κοινότητα. Και είναι και ποιοτικό, δεν σου πετάει ό,τι να είναι. Και έχει κοινότητα το Splatoon, έχει πουλήσει πολύ ρε. Το Nintendo γενικώς δεν μαζεύεται από microtransactions, δεν έχει και συνεργασία με τις εταιρείες αυτές πολύ. Σε αυτό το κομμάτι είναι τίμιο. Μπορεί να το κοστολογούν ακριβά, ναι, δεν το συζητάω το παιχνίδι, αλλά από εκεί και στρώ ότι σου δίνουν, στο δίνουν τζάμπα. Αυτό και με το. Να πούμε χωρίς να είμαι απόλυτα σίγουρος ότι δεν παίζει στο light. Ποιο είναι, α, αυτό εδώ. Κατά πάσα όχι, παίζει. Το παιχνίδι μπορεί να το παίξει, ναι, δεν χρειάζεται μόνο να το παίζει με τα Joy-Con να το βγάζει να παίζει. Παίζει και με τα χειριστή. Ναι, κανονικά. Βέβαια. Γιατί αν είναι έτσι, αξίζει πολύ. Οι καλοί παίχτες που θέλανε την 100% την εμπειρία και τη λεπτομέρεια κτλ. Όλοι παίζανε με Pro Controller. Γιατί με τα χέρια όταν τα κουνάς λίγο κουράζει. Τώρα παίξει και πέρα 4-5 ώρες, αυτοί παίζανε πολλές ώρες. Δεν μπορείς 4-5 ώρες να κάνεις τις κινήσεις αυτές. Ναι, αλλά το dock. Σπατωθείς. Με το controller πρέπει πάλι να είναι docked. Για να παίξει το Switch. Όχι. Μπορείς και έτσι βασικά. Τι λέω, μπορείς και έτσι. Ναι, ρε, εδώ πέρα έτσι. Το κρατάς έτσι και παίζεις. Ναι. Το κρατάς έτσι. Και το δικό σου, αν θες, παιδί μου, το παίρνεις και το στηρίζεις κάπως όρθιο, το light, και παίρνεις ένα Pro Controller και το παίζεις. Αλλά μπορείς και να παίξεις έτσι. Βάλανε στο. Ναι, ρε, Nintendo. Ναι. Μπορείς και παίρνεις λεφτά από το τίποτα. Πραγματικά από το τίποτα βγάζει λεφτά. Και δεν βάζεις το light που θα πουλήσει ίσως στο ψωμί. Και δεν πιάνει. Ένα στήριγμα. Και δεν πιάνει χώρο. Γιατί δηλαδή να μην πουλήσεις και εκεί πέρα Pro Controllers. Τα πετάχεις ήδη πανάκριβο. Ναι. Δηλαδή, έλεος. Ναι, ναι. Δεν το ήξερα, απλώς ναι, παίζει το παιχνίδι κανονικά. Εγώ το παίξα έτσι. Και μπορείς να το παίξεις και offline το παιχνίδι, δεν είναι και καλά μόνο online το παίξεις. Έχει κανονικά και offline mode, το οποίο παίζεις κανονικά, τουρνουά, όπως είναι τα Street Fighter και αυτά, τέτοια φάση. Το πάντως ακόμα το βλέπω ακριβό. Το ARMS. Ναι. Ίσως γιατί δεν πούλησε πολύ αυτό, δεν έχει κάνει μεγάλες πωλήσεις αυτό. Σε σχέση με τα άλλα τα πολυσκευαστικά της Nintendo είναι από τα χαμηλά. Εντάξει, γιους παιδιά δεν παίζουν έτσι. Δεν θα βρεις στο Scrooge 5 γιους σύνολο. Δεν υπάρχει. Και πάλι πολλά είναι. Δηλαδή, ό,τι γιους βρείτε θα είναι στα public, το οποίο δεν μπορείς να το παραγγείλεις. Θα είναι μόνο στο κατάστημα που θα δεις στο χάρτη. Πλέον δεν τα φέρουν στην πόλη μας. Πρέπει να είσαι στην Κρήτη, σου μισή. Αυτό. Τραχαγίδευε. Οπ. All boy. Και ερχόμαστε στο κομμάτι εδώ πέρα τη Nintendo με τα Indies που. Έχει πολύ ωραία πράγματα. Αυτό είναι ένα πολύ καλό παιχνίδι. Όπως λέγατε μέσα τίποτα. Αυτό είναι το λυπηρό. Να παίξεις ένα τέτοιο παιχνίδι που είναι indie και να μην σου έχει ένα βιλιαράκι κάτι. Π.χ. Dead Cells. Δεν είναι όλα τόσο μεγάλες κυκλοφορίες. Εντάξει, ναι, σίγουρα δεν είναι Dead Cells, δεν το συζητάμε. Είναι ένα πολύ ωραίο παιχνίδι. Πανέμορφα γραφικά. 16-bit φάση. Super ναι. Nintendo. Metroidvania και αυτό το στυλ, με πολλά platform στοιχεία. Μ' άρεσε πάρα πολύ το παιχνίδι. Έξυπνο, με ωραίους γρίφους, είχε και γρίφους να λύσει και τα λοιπά για να προχωρήσει παρακάτω. Και οι ικανότητες που αποκτούσε ήταν ωραίες. Και ο κόσμος του πολύ όμορφος. Κυρίως το κάθετο είναι η κίνηση. Έχει και στο δεξιά-αριστερά. Ναι. Αλλά επειδή έχει στα φτερά και τα λοιπά, έχει πολύ κάθετη κίνηση. Πολύ βερτικάλι το παιχνίδι. Τα boss fights δεν με τρέλαναν. Δεν θυμάμαι εκείνο που ήμασταν εδώ πέρα. Ήταν λίγο άδικο. Ναι, εντάξει, το παιχνίδι έχει δυσκολία, ναι, δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο, αλλά δεν είναι και πολύ δίκαιο. Δεν ξέρω αν έγινες καλύτερος όσο έπαιζες. Ναι, εννοείται. Είναι πολύ, δηλαδή είναι το αισθητό αυτό. Πολύ καλύτερος όχι, αλλά σίγουρα καλύτερος έγινε. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο, παίζοντας το παιχνίδι. Και μαθαίνεις και λίγο τους μηχανισμούς του παιχνιδιού καλύτερα και ξέρεις πώς θα το χειριστείς, όπως όλα τα παιχνίδια. Δεν είναι κάτι διαφορετικό γι' αυτό. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Βέβαια ήταν λίγο ακριβό όταν το πήρα εγώ, γιατί το πήρα σχεδόν μόλις βγήκε, λίγο μετά που βγήκε. Αλλά το πήρα και κοντά στα 30 ευρώ. Τώρα ήταν στο κουσάρι που παίζει, γενικώς όχι εδώ. Για μένα είναι κάπου στα 15-20 εκείνη η αξία του, όχι εκεί που το πήρα εγώ. Πόσο είναι, πόσο ώρες είναι, λίγο. Δεν είναι μεγάλο, δεν το θυμάμαι τώρα, το παίξα. Δεν πιστεύω ότι θα πάρω 15 ώρες. Δεν νομίζω, γύρω στις 10-12 ώρες θα είναι. Μπορεί και να είναι εκεί, 10-12 ώρες μιλάμε με 15. Ήταν λίγο παραπάνω. Πολύ καλό εκεί. Πολύ καλό, αν το βρείτε και σε προσφορά αυτό εδώ πέρα, είναι και σε όλες τις κονσόλες.
αξίζει. Στο PS Store είναι οι καλύτερες προσφορές συνήθως για τα ίδια, συνήθως. Για αυτά. Just Dance. Εδώ πέρα, εντάξει, έχω κουκούλα μου. Τις αρέσουν, έχω χορέψει κι εγώ, έχει πλάκα το παιχνίδι, δεν το συζητάμε. Έχω χορέψει ο οικογενειακός. Ναι, και εγώ. Ναι, το χειριστήριο στο χέρι και χορός. Είναι ωραίο το παιχνίδι. Τι να πω, από άποψη ωραίο το ότι θα κάνεις κάτι με κάποιον άλλο παρέα, χορέψεις, θα διασκεδάσεις. Αυτό το 18 είναι το πρώτο που βγήκε στο Switch. Αν δεν κάνω, δεν είχε βγει άλλο πριν, αυτό ήταν το πρώτο που βγήκε. Έχει 40 τραγούδια, πληρώνοντας μια συνδρομή, δυστυχώς. Έχεις πρόσβαση σε άλλα 300 τραγούδια. Ναι, κλασικά της Ubisoft από αυτές τις μεγάλες εταιρείες. Έχει kids mode μέσα, να παίζουν παιδικά τραγουδάκια. Εντάξει, γνωστό. Full price και αυτό έτσι, δεν είναι. Όχι, το είχα βρει φθηνά αυτό. Το είχα βρει 37-38 ευρώ προσφορά και το πήρα καινούργιο. Αλήθεια. Ναι, το πήρα καινούργιο λέγοντας, ήθελα να πω, μόλις βγήκε. Μόλις κυκλοφορήσει. Το βρήκα σε προσφορά και το πήρα. Εντάξει. Την είχα πει τη μικρή, θα δούμε πόσο έχει και μόλις είδα ότι είχε κάτι 55-58, γιατί την είπα δεν νομίζω. Και μετά από λίγες ημέρες που έχει κυκλοφορήσει, βλέπω ένα κατάστημα το έχει αυτή τη τιμή. Φέρτο. Ή παιχνιδάρα. Υπάρχει demo. Υπάρχει demo, ναι. Εγώ καλά πριν παίξω κάτω demo ήθελα να το παίξω το παιχνίδι. Square Enix, εγγύηση. Φυσικά. Τι να πω. Είχα παίξει το Bravely Default το 1 και το 2 στο 3DS. Έχει αυτό το σκεπτικό το παιχνίδι του 2D RPG, JRPG του κλασικού του παλιού, turn-based. Αλλά αυτό που λέει εδώ πέρα σπάει τα κλασικά μοτίβα του turn-based battle. Είναι πολύ ωραίο. Τα γραφικά του είναι φανταστικά. Μ' άρεσαν πάρα πολύ τα γραφικά του. Ξελιασμένο του Super Nintendo εποχής, αλλά αναβαθμισμένο κιόλας. Που σου δίνει μια ψευδέστηση 3D, ναι, και τη μακέτα φάση που το είχε το Bravely Default, εκεί το πρώτο είδα σαν παιχνίδι. Δεν ξέρω αν υπήρχε πριν από αυτά σε κάπου αλλού, στο 3DS, το οποίο θα βγει σημειωτέων στο Switch φέτος και το περιμένω στάνταρ το παιχνίδι να το παίξω. Τι να πω, πολύ μεγάλο το παιχνίδι. Είναι εδώ, αυτοί είναι όλοι οι ήρωες, γι' αυτό λέγεται Octopath, είναι 8 μονοπάτια. Που όλα ενώνονται, όλοι μαζί ενώνονται για να ακολουθήσουν συγκεκριμένο δρόμο προς τον τελικό κακό. Αν παίξεις με τον ένα χαρακτήρα, δεν είναι όπως ήταν το Fire Emblem που είπα πριν, δεν θα χάσεις κάτι. Γιατί με τον ένα χαρακτήρα θα πρέπει να τους ψάξεις όλους αυτούς τους 8 να τους βρεις και συνεπώς θα δεις ολονό την ιστορία και μαζί με αυτούς θα κάνεις και τα κομμάτια της περιοχής τους, εκεί που θα τους βρεις στην πόλη, στο χωριό, στην εξοχή, δεν ξέρω, στα δάση και στα βουνά. Θα κάνεις και τις περιοχές τους εκεί πέρα, τις αποστολές και έτσι συνεπώς δεν χάνεις τίποτα. Εγώ διάλεξα αυτόν τον κλασικό το χαρακτήρα που είναι το παιχνίδι του Ανδρεσαίου. Πολύ ωραία ιστορία, φανταστικό gameplay, πολύ ωραία πράγματα προσθήκες μέσα στο turn-based στο τη μάχη. Ωραία jobs, πάρα πολύ ωραία jobs είχε μέσα στο παιχνίδι. Τι να πω, πολύ κατανοητά τα μενού του. Δηλαδή δεν σε δυσκολεύει, ενώ είχε πολλά μενού, πολύ κατανοητά, πολύ απλά φτιαγμένα έτσι ώστε κατευθείαν να μπει στο νόημα, μην χάνεις χρόνο σε αυτά. Βέβαια εντάξει, πρέπει να έχεις κάποια εμπειρία σε αυτού του είδους τα παιχνίδια. Αλλά και αν μην έχεις, δεν θα σου φάει πολύ χρόνο να εξοικειωθείς με τους μηχανισμούς και τα μενού του παιχνιδιού. Παιχνιδάρα. Παιχνιδάρα. Πηγαίνει στο Switch και σε υπολογιστές αυτό. Ναι. Βγήκε στους υπολογιστές κανένα 1,5 χρόνο μετά. Έχει το demo. Αν παίξεις 3 ώρες το demo, ό,τι έχεις κάνει είναι save, το σώζεις και μπορείς μετά, αν αγοράσεις το παιχνίδι, να συνεχίσεις από εκεί που σταμάτησες. Έπαιξα το demo σε αυτό. Μου φάνηκε λίγο βαρύ. Δεν είμαι συνηθισμένο. Η κατηγορία του δεν είναι JR. JRPG. Ναι, και ανήκει. Δεν είμαι συνηθισμένο σε αυτά. Δηλαδή, μην μου πει ούτε καν Final Fantasy. Δεν θα παίξω. Όχι, είναι. Ούτε είναι καν για καθαρό, όμω σκληροπυρηνικό JRPG. Τζαμπανίλα, στο στυλ. Ναι, JRPG. Είναι δηλαδή πιο σκληροπυρηνικό από. Τι ρωτάω βασικά, από αυτό στο PlayStation, το Persona. Όχι, δεν το συζητάω. Πολύ πιο light. Το Persona είναι, δεν είναι. Έχει και εκείνο πολύ ωραία RPG στοιχεία μέσα. Αλλά εδώ είναι το κλασικό το παραδοσιακό. Το κλασικό το παραδοσιακό. Και πώς προκινήσαμε στον κόσμο και πώς είναι τα τυχαία battle και όλα αυτά. Είναι το κλασικό, το παλιό, το κλασικό της Square Enix. Εγώ θα του δώσω μια ευκαιρία γιατί είναι από τα παιχνίδια που ήθελα να παίξω. Σαν παιχνίδι αυτό τώρα είναι μεγάλο. Αυτό εδώ πέρα θα τερματίσω 80-100 ώρες. Δεν θυμάμαι πόσες έκανα. Μπορεί και παραπάνω από 100 ώρες. Δεν το θυμάμαι. Το έπαιξα πάρα πολύ και το έπαιξα να εξερευνώ, να ψάχνω γιατί σε κάνει να θες να ψάχνεις. Γιατί όσο ψάχνεις, τόσο καλύτερα υλικά βρίσκεις, τόσο καλύτερα όπλα βρίσκεις, τόσο καλύτερες μαγείες βρίσκεις
και jobs κτλ. Και μαζεύεις και χρήματα κτλ. Για να μπορείς να είσαι καλύτερος στο παιχνίδι, να το απολαύσεις το παιχνίδι. Γιατί όσο περισσότερα κάνεις, τόσο περισσότερο απολαμβάνεις το παιχνίδι. Τι να πούμε εδώ τώρα, αυτό το παιχνίδι. Τι να πει. Α, για indie games λέγαμε τώρα. Που όντως το παιχνίδι είναι μέσα στο Switch. Έχει βγει το DLC και έχει καρφωθεί μέσα, δεν βγαίνει τώρα. Με το βιαράκι του μέσα όπως πρέπει, με ωραίο μέσα χρωματιστό. Είναι εικαστικό το παιχνίδι μέσα. Ναι, δείχνει ρε παιδί μου κάποιες περιοχές, κάποιους χαρακτήρες, πώς είναι σχεδιασμένα πώς γίνανε εδώ πέρα δείχνει. Να πεις αυτό το παιχνίδι, όταν το έχω ξαναπεί σε παλιότερο βιντεάκι, όταν το πρωτοδείξανε, με εντυπωσίασε. Όταν άρχισαν να μιλάνε αυτοί που παίξαν στο ίντερνετ, στο YouTube κυρίως που έβλεπα, για το παιχνίδι, μάγκωσα λίγο. Δεν εξηγούσε κανένα. Γιατί το λέγανε ότι παίζεις το παιχνίδι, αν σκοτωθείς, του ξανά όλα από την αρχή, ότι είναι λίγα τα επίπεδα, 5, πώς είναι, 6 τα επίπεδα, 7, 8, δεν θυμάμαι. Σύνολο, ναι. Ναι. Γιατί ναι, έχεις και επιλογές, κάθε πίστα έχει μία-δύο επιλογές, ναι, να πας... Ναι, διαλέγεις την διαδρομή, έτσι. Ναι. Τέσσερα νομίζω κάτι ότι τα επίπεδα δεν μένουν τα ίδια, αυτά το λέγανε, παιδί μου, ότι κάθε φορά που θα ξεκινήσεις να παίζεις είναι διαφορετικό το επίπεδο, η πίστα. Και έλεγα εντάξει τώρα, να παίξω δηλαδή π.χ. μία ώρα σε ρί και να σκοτωθώ, να γυρίσω ξανά στο 0 και να ξαναπαίξω. Δεν γίνεται. Πρέπει να το λέω να τροματίσω όπως παίζαμε παλιά τα Μάριο στο Game Boy, μια και έξω να τροματίσω το παιχνίδι και αυτό ήταν. Με ένα κέρμα. Ναι, δεν γίνεται. Και μάγκωσα λίγο. Μετά από λίγο διάστημα που κυκλοφόρησε, βγήκε στους υπολογιστές. Το έκανα παράνομο download. Αυτό εννοώ ότι βγήκε στους υπολογιστές. Και το έπαιξα το παιχνίδι από τα πλάκα. Έσχεσαι και εσύ μετά από λίγες ημέρες εδώ πέρα, σου λέω βάλω να το παίξω. Όχι, το ζέστηκε το εξώφυλλο κλασικά. Εσύ είχες εντυπωσιαστεί το εξώφυλλο, είναι στο είχα πει τηλεφωνικό, στο μετά μπήκε σε βιντεάκι, απελπίστηκε στα γραφικά του, δεν σε τράβηξε και το στυλ του τον Ατάλο. Εγώ σε επέμενα, έρθεις εδώ πέρα, το έπαιξες στον υπολογιστή. Εγώ ακόμη τότε δεν το είχα αγοράσει στο Switch, ήταν να το παραγγείλω. Και κόλλησες και σήμερα. Τέλος, το κολογούσταρες στο παιχνίδι, το παρήγγειλες επιτόπιση κατευθείαν για το play. Έχει λίγο μεγαλύτερο artbook. Ναι. Δείχνει πολύ ωραία και εκείνο, γιατί είναι λίγο πιο μεγάλο, είναι αισθητά. Είναι μεγαλύτερο. Δεν ξέρω πόσες ώρες έχω γράψει, πάντως έχω... πάντα φτάνω στο τελικό, πάντα... Κατάλαβες, παίζω πολύ προσεκτικά. Δεν έχω παίξει πολλά walkthrough, αλλά έχω παίξει πολλές ώρες. Αργό, δεν έχω προλάβει ακόμα, δηλαδή δεν έχω ασχοληθεί καν με τις χρονομετρημένες πόρτες. Ναι, πολύ ναι. Λίγες έχω προλάβει. Εντάξει, και κάποιες άλλες πόρτες που είναι μέσα στις πίστες, για να τις ανοίξεις, θα πρέπει να το πας με τα. Ξέρεις, να κουμπώσεις το ένα του ενός boss, τον δύο boss. Το... Ναι. Λοιπόν, τώρα λέμε κάτι ειδικά μας για το παιχνίδι. Όποιος δεν το έχει παίξει, δεν τα καταλαβαίνει. Για να καταλάβει, πάντως όποιος το έχει παίξει, το έχω παίξει πάρα πολύ, αλλά δεν έχω χάσει, όχι επειδή είμαι πολύ καλός, ούτε καν. Απλώς επειδή προσέχω τόσο, πήγαινα συνέχεια στο τέλος. Με αποτέλεσμα να μην έχω καν όλες τις ικανότητες. Το έχω ξαναπεί. Δεν έχω αυτή που περπατάει. Ναι, σου λείπουνε, ναι, κάποια πράγματα. Ναι. Ναι. Οπότε έχω κι άλλα να δω. Απλώς επειδή τώρα αυτές τις μέρες έλειπα, ήρθα πίσω εδώ στην πόλη από όπου είμαστε. Δεν πήρα το DLC, αλλά νομίζω θα γίνει αγορά άμεσα. Ναι, ναι, πρέπει. Θα γίνει άμεσα αγορά. Είναι ό,τι καλύτερο έχω παίξει από παιχνίδια τα οποία δεν περίμενα ποτέ ότι θα μου αρέσουν. Ναι. Που μου το έχει πει πολλέ φορέ στο παρελθόν ότι αυτό το στυλ με τα γραφικά, αυτό το πράγμα. Αλλά ωστόσο και τα γραφικά του είναι φανταστικά. Έχει πολύ ωραία χρωματική παλέτα. Πολύ όμορφη χρωματική παλέτα. Φοβερή κίνηση. Τόσο ομαλή, τόσο αυτό το fluid που λένε ρε παιδί μου. Και η ταχύτητα που μπορεί να παίξει το παιχνίδι αυτό είναι τέλεια. Και ακρίβεια. Ιάπωνα. 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 Κανονικά. Δηλαδή απίστευτη ταχύτητα, εναλλαγές. Ακρίβεια. Δηλαδή δεν απλά τα κάνει γρήγορα τσαπατσούλικα και στην τύχη. Έχει ακρίβεια σε ό,τι κάνει. Θυμάμαι στις αρχές το έβαλα η μία φάπα μετά την άλλη και λέγα ρε, πώς θα παιχτεί αυτό το πράγμα. Ναι, ναι, στην αρχή λίγο τρώσε ξενέρωμα. Πώς θα παιχτεί, δηλαδή την πρώτη πίστα την βγάζαμε. Δεν θυμάμαι αν την βγάζαμε εύκολα. Μπα, όχι, στι αρχέ όχι. Έχει ποσοστά σου δείχνει τα στατιστικά σου. Εντάξει, εμένα είναι πολύ πλασματικό. Γιατί έχω παίξει πολύ το παιχνίδι αλλού. Εγώ έπαιξα πολλές ώρες εδώ στον υπολογιστή. Ναι. Στο PlayStation το έπαιξα, αλλά ήμουν καλός όταν μπήκα στο PlayStation. Ναι, ναι. Το έπαιξα στο Switch, δηλαδή και πότε τα Χριστούγεννα από τη χρονιά. Θα παίξει κάνα 3-2 ώρες στο Switch. Θα παίξει κάνα 5-6 ώρες εδώ μέσα στον υπολογιστή σου, σύνολο. Και μπήκα καλός. Εντάξει, με κλειστά μάτια, η τιμή του είναι αστεία. Το παιχνίδι είναι. Όχι, okay, και 60 ευρώ να έχει σαν full price, θεωρώ ότι ήταν normal τιμή. Δηλαδή αξίζει ως ένας full price τίτλος. Πέρα από το ότι είναι πολύ πιο φθηνό. Η επαναληψιμότητά του καρά αξίζει. Όντως αλλάζει πίστα, δεν σε κουράζει. Μπορεί να σε κουράσουν
ένα-δύο κομμάτια του παιχνιδιού. Δηλαδή μια-δύο πίστες και αν. Και αν. Είναι θέμα γούστου εκεί πέρα. Αυτό, δεν είναι, δηλαδή εγώ δεν τρελαίνομαι με τα. Ναι, δεν σ' αρέσουν οι υπόνομοι. Εμένα, ας πούμε, δεν μ' αρέσει εκεί πέρα η πίστα που είναι που σβήνει το φως. Ναι, που είναι αγχωτική. Εκεί, εγώ μένα μ' αρέσει, γιατί μ' αρέσει το παιχνίδι να εξερευνώ και τις περιοχές που περνάς. Δηλαδή να τα βρίσκω όλα, να μην αφήνω τίποτα, να τα ανακαλύπτω όλα. Αλλά πέρα από αυτό το παιχνίδι, όταν χάνεις, ναι, μένει γυρνάς πάλι από την αρχή να ξαναπαίξεις από την αρχή την πρώτη πίστα κτλ. Αλλά αυτά που έχεις ανακαλύψει, τις ικανότητες που έχεις ξεκλειδώσει, χάνεις τις ψυχές, όπως τα λέγαμε στο τάξο, τα cells λέμε εδώ πέρα. Ναι. Χάνεις τα cells τα οποία είχες όταν έκανες το run στην πίστα που ήσουν. Τα προηγούμενα cells τα οποία τα ξόδεψες στο τέλος της κάθε πίστας που έχεις τελειώσει για να ξεκλειδώσει κάποιο όπλο, κάποια ικανότητα, κάποιο ρούνο που θα αποκόψεις πάνω στο χαρακτήρα, αυτά δεν τα χάνεις. Και είναι τα μπουκαλάκια, τα κλασικά στην αρχή όταν ξεκινάς, τα οποία όταν το ξεκλειδώσεις μπαίνει στο μπουκαλάκι πέρα και φαίνονται. Και όταν το τερματίσεις το παιχνίδι, γιατί στην αρχή όταν ξεκινάς έχεις random τα όπλα, ναι. Όταν τερματίσεις το παιχνίδι, σε αφήνει να πάρεις την επιλογή custom. Και να μπορείς να διαλέξεις με ποια όπλα θες να ξεκινήσεις το παιχνίδι και εκεί γίνεται ακόμη πιο απολαυστικό και σίγουρα και λίγο πιο εύκολο. Λοιπόν, είχαμε και μια διακοπή στην κάμερα. Τίποτα, βγήκε το DLC του, 5 ευρώ, κολολέει το DLC, δεν το συζητάμε. Έχει δύο νέα level, έχει καινούργιους εχθρούς, καινούργια όπλα, έχει και το όπλο του Χάρου, το δρεπάνι που είναι πολύ ωραίο, λίγο δύσκολο, το ξεκλείδωσα εγώ ήδη. Είναι όμως λίγο δύσκολο στο χειρισμό γιατί είναι λίγο αργό όπλο. Θυμίζει πολύ Dark Souls με αυτό το όπλο πλέον το παιχνίδι. Γιατί έχει, δεν μπορείς να πας σε άλλο όπλο, που μόνο αυτό μπορείς να κρατήσεις. Και συνεπώς έχεις δύο κουμπιά. Το ένα είναι για πιο γρήγορο χτύπημα και το άλλο είναι για το που φορτίζει και δίνει το δυνατό το χτύπημα και τους τσακίζει. Τι να πω, το παιχνίδι μπορείς να το παίξεις με μελίο όπλα. Μπορείς να το παίξεις με τις παγίδες tactical. Έχει επιλογές, δηλαδή δεν σε βάζει συγκεκριμένο μοτίβο στο gameplay του. Είναι απίστευτο το παιχνίδι. Όποιος δεν το έχει παίξει πρέπει οπωσδήποτε να του δώσει μια ευκαιρία και όχι απλά λίγο να το δει να το ρίξει μια ματιά, να το δώσει να παίξει λίγο, να του δώσει μια καλή ευκαιρία. Αυτά. Έχουμε μιλήσει πάντως στο βιντεάκι που έχουμε τα παιχνίδια του PlayStation 4, νομίζω το 2019, που το είχα αγοράσει εγώ για το PlayStation. Έχουμε μιλήσει για το παιχνίδι και έχουμε εξηγήσει 2-3 πράγματα. Ναι, έχουμε ξαναμιλήσει άλλες φορές. Δεν θα το ξαναπούμε τώρα αναλυτικά. Όποιος θέλει και ενδιαφέρεται, ας ανατρέξει και να το δει. Έχουν πει αρκετά πράγματα, ναι. Να βρει συγκεκριμένα αυτό το κομμάτι γιατί νομίζω εγώ μιλούσα, αλλά τόσο πάνω, εξηγούμε τι γίνεται με το παιχνίδι και τι δεν έχει υποθεί στο ίντερνετ που είχαμε ψάξει και είχαμε βρει. Γιατί... Τι δηλαδή μας φόβιζε. Ναι, αυτά πάρα το λόγο που τώρα, τα είχαμε πει και πιο πολύ τότε. Απλώς εξηγούμε τι γίνεται από πίστα σε πίστα κλπ. Παιχνιδάρα. Τέλος, παιχνιδάρα. Άλλη παιχνιδάρα. Το αδύναμο το Switch, το κακό το Switch, η μάπα το Switch. Δεν το συζητάμε, τα γραφικά του είναι παιχνίδι του 15. Κατώτερα τα γραφικά του, δεν το συζητάμε τώρα. Άμα θες να το παίξεις στο 6 και το συγκρίνεις εδώ πέρα στο Switch, θα γελάνε όλοι. Κατά ένα παράδοξο τρόπο υποτίθεται το Switch όταν είναι docked είναι πιο ισχυρό από ότι όταν είναι φορητό. Το παιχνίδι είναι χειρότερο όταν το παίζει docked. Από κάθε άποψη, σε χτίσιμο γραφικών, σε ανάλυση, σε κίνηση, δεν ξέρω γενικό και τα χρώματα κάπως αλλάζουν. Όταν το παίζει φορητά, δείχνει πολύ πιο όμορφο. Εγώ το έπαιξα όλο φορητό. Το κόλλω γούσταρα το παιχνίδι. Έχει μέσα, είναι το Complete Edition. Και είναι και πολύ ωραία η έκδοση. Έχουμε κάνει και unboxing γι' αυτό. Έχει το παιχνίδι. Εδώ μέσα. Το γούσταρα το ξέρουν όλοι. Όντως, αυτό που λέγεται, εδώ μέσα έχει το περιεχόμενο με το artbook και τα λοιπά, φωτογραφίες και αυτά, το χάρτη. Το χάρτη βασικά. Το χάρτη έχει. Ναι, το χάρτη. Δεν έχει artbook, το χάρτη έχει. Και το ευχαριστήριο μήνυμα της. Ναι. Ωραία συσκευασία αυτή εδώ πέρα που βγάλανε για το Switch. Όλοι το ξέρουν πιστεύω το παιχνίδι αυτό, πολλοί κόσμος το έχει παίξει. Πολύ φοβόμασταν πώς θα είναι στο Switch. Βέβαια, όταν βγήκαν κάποια βιντεάκια, καταλάβαμε ότι θα είναι μια χαρά η έκδοση. Δεν χάνει τίποτα στην κίνηση και στο gameplay από τις άλλες κονσόλες, τις κανονικές, τις home console. Εγώ θεωρώ το ότι δεν το μετάνιωσα καθόλου το πήρα στο. Το έχω και στον υπολογιστή, μπορώ να το παίξει σε 4K και πέρα από όταν το τερμάτισα, το πέρα το τερμάτισα. Γιατί το γούστα. Είναι αυτό που έχω πει, μου αρέσει να παίζω φορητά τα παιχνίδια. Μου αρέσει πάρα πολύ. Και αυτά τα παιχνίδια δείχνουν για το πόσο πολύ αξίζει να έχει στο Switch. Μακάρι να υπάρξουν και άλλες εταιρείες που να καταφέρουν να κάνουν τόσο καλές μεταφορές και να παίζει τόσο μεγάλα, τόσο καλά παιχνίδια και τόσο ποιοτικά παιχνίδια σε αυτή την κονσόλα. Δεν το ζητάμε. Σε κερδίζει ο κόσμος του παιχνιδιού όταν παίζεις.
ιστορία του. Ναι, ακουστικά, ναι, δηλαδή βυθίζεσαι. Ναι, και παρακολουθεί, δηλαδή νιώθει την ιστορία. Λε και είσαι πιο κοντά στο παιχνίδι όταν παίζει φορητά. Το έχω πει πολλέ φορέ. Αυτά από εδώ. Και αυτό αξίζει και το έχουν ρίξει και αυτό τη τιμή του. Και εδώ. Εδώ ερχόμαστε στο απόλυτο παιχνίδι. Είναι το καλύτερο παιχνίδι που έχει παίξει. Όχι, εγώ... είναι μέσα στα καλύτερα. Γιατί να σου λέει ότι κανένα δεν έχω το καλύτερο. Ότι σαν κι αυτό δεν υπάρχει άλλο. Είναι μέσα στα καλύτερα παιχνίδια. Μέσα στα 10 καλύτερα παιχνίδια σίγουρα που έχω παίξει ποτέ. Εγώ είχα το Wii U. Και βγαίνει αυτό εδώ το παιχνίδι. Μάρτιο κυκλοφόρησε μαζί με το Switch. Βγαίνει αυτό εδώ και βγαίνει και στο Wii U. Και ήμουν αναποφάσιστος και εγώ όταν ήμουν αναποφάσιστος, μου παίρνει καιρό να αποφασίσω αν αξίζει να πάρω το Switch. Γιατί το Switch τότε δεν είχε παιχνίδια όταν κυκλοφόρησε. Να πάρω το Switch και να πάρω το Zelda να το παίξω εκεί, ή να το αγοράσω στο Wii U και να πάρω το Switch κάποια στιγμή αργότερα όταν θα βγουν και τα υπόλοιπα παιχνίδια που ξέραμε ότι θα κυκλοφορήσουν, το καλοκαίρι, Splatoon, Arms, αργότερα το Mario. Και τελικά δεν κρατήθηκα, το πήρα το Μάιο, το αγόρασα 2 μήνες μετά την κυκλοφορία, το αγόρασα και την κονσόλα και το παιχνίδι μαζί. Και δεν το μετάνιωσα. Όχι ότι είναι καλύτερο εδώ από ότι είναι στο Wii U. Ίδιο φαίνεται. Ναι, όλο ίδιο φαίνεται το παιχνίδι. Αλλά τι να πεις για αυτό το παιχνίδι. Τι να πεις, εγώ πάθα πλάκα. Εντάξει, πάντοτε μου άρεσαν τα Zelda. Αλλά αυτό το Zelda είναι το κάτι άλλο. Για μένα που σου κάνει το... Δηλαδή, με εντυπωσίασε τόσο πολύ όπως με εντυπωσίασε το Καράινα. Τόσο πολύ δηλαδή με έκανε το παιχνίδι. Εγώ το θεωρώ εισάξιο με εκείνο. Σίγουρα το Καράινα άλλαξε πολλά πράγματα στο gaming, αυτό σίγουρα πολύ λιγότερα πράγματα πρόσθεσε στο gaming, αλλά σαν αίσθηση, σαν gamer, με εντυπωσίασε το ίδιο έντονα. Εσύ το παίζεις και τώρα, το έχεις ξεκινήσει, βέβαια το έχεις ψηλαφίσει λόγω των άλλων παιχνιών που προέκυψαν. Δυστυχώς έπρεπε να τερματίσω, και το λέω δυστυχώς γιατί έπρεπε, να τερματίσω το Death Stranding. Το hype που με πήγε να το τρέξω και να ασχοληθώ μόνο με εκείνο, οπότε έμεινε στην άκρη. Και στη συνέχεια έκατσε η αγορά του Donkey Kong, οπότε έχω επικεντρωθεί λίγο σε εκείνο να φύγει και το Witcher. Αλλά δεν έχω παίξει πιο ωραίο παιχνίδι. Ή να το πω καλύτερα, είναι το μόνο που μπορεί να ανταγωνιστεί το Bloodborne. Να έρθει δηλαδή σε απόλαυση και επίπεδα ευχαρίστηση και game κτλ. Και... σε αυτό που έζησα εγώ με τον Bloodborne. Βέβαια είναι τελείως διαφορετικά. Καμία σχέση. Ναι, όχι. Εντάξει, το συζητάμε, δεν είναι στην ίδια κατηγορία. Αλλά μου έδωσε αυτό ότι θέλω να παίξω, θέλω να ασχοληθώ. Θέλω δηλαδή να φεύγουν όλα, όλα αυτά που έχω, Witcher. Και ξέρεις ότι στο μυαλό σου αυτό. Και έχω αυτό μόνο. Δηλαδή μέχρι να βγει, και το έχω πει, μέχρι να βγει για μένα το Last of Us είναι αυτό. Και μακάρι να μπορέσω να το φτάσω, να το ξεφτυλίσω δηλαδή. Το έχω παίξει αρκετά, δεν θυμάμαι τώρα πόσες ώρες. Έχω προχωρήσει. Τώρα βρήκα και αυτό που πετάει, δεν θυμάμαι δυστυχώς, δεν έχω ξαναξεκινήσει μετά και δεν θυμάμαι καν πώς λέγονται. Πώς λέγεται αυτό που... Το πανί που κρατάει. Όχι, αυτό το... σαν boss που είναι, τα τέσσερα. Γιατί δεν το πω και εγώ το πανί, αυτό είναι πολύ αρχή. Όχι, αυτό είναι στην αρχή. Ναι. Καλά, αρχή. Εγώ για να το πάρω το πανί έκανα 2 γύρες. Ούτως ή άλλως. Ναι, 3. Αυτό το παιχνίδι είναι το εντελώς αντίθετο από όλα τα open worlds γενικότερα που παίζουμε. Βέβαια και το Witcher που είπαμε έχει και αυτό κάποια δικά του πράγματα, τα οποία δεν σε κάνει να αντέχει καλά να κάνεις rush και να προχωρήσεις γρήγορα το παιχνίδι. Αλλά σε κάνει να θέλει να ζήσεις στον κόσμο του, να μην βιαστείς. Αν θες, τρέξε. Πάνε κατευθείαν εδώ. Από εδώ που ξεκινάς, πάνε κατευθείαν εδώ πέρα που είναι το boss, το τελικό και πολέμα. Σίγουρα δεν μπορείς να το βγάλεις γιατί θα είσαι αδύναμος, αλλά μπορείς να πας. Το εντυπωσιακό με το παιχνίδι είναι το ότι η δημιουργική κατάσταση του gameplay που υπάρχει μέσα, δηλαδή το ότι σε αφήνει σχεδόν ελεύθερο στα πάντα, σου λέει υπάρχουν αυτοί οι κανόνες, σου τους ρίχνει μπροστά σου και σου λέει συνδύασέ τους, μπλέξ τους κάτω όπως το καταλαβαίνεις εσύ και παίξε το παιχνίδι. Δεν σου λέει ότι πρέπει να παίξεις έτσι για να κάνεις αυτό και εκείνο και εκείνο και τ' άλλο. Πάρ' τα αυτά εδώ πέρα που έχω εδώ, σου δίνω τα physics. Τις ικανότητες, τις μάχες κτλ. Τα όπλα σου και τα αυτά. Α, και το μεταξύ για τα όπλα που λέω, που αναφέρω τώρα, είναι το μεγάλο μειονέκτημα που έχουν πει πολλοί, το ότι σπάνε και δεν άρεσε αυτό. Αυτό ίσα ίσα δίνει ακόμη περισσότερο βάθος στο παιχνίδι, γιατί σε αναγκάζει το παιχνίδι, από τα λίγα πράγματα που σε αναγκάζει να κάνεις, να δοκιμάσεις τα πάντα. Ναι. Και το θεωρώ πολύ καλό αυτό που κάνανε, γιατί έτσι παίξαμε με τα πάντα, ό,τι είχε μέσα το παιχνίδι. Όλους τους μηχανισμούς του, όλα τα όπλα του. Και εδώ βλέπουμε τώρα μέσα στο Ιντερνετ ακόμη το παίζουν το παιχνίδι και υπάρχουν κάτι παλικάρια που κάνουν κάτι απίστευτα πράγματα. Με τη μαγνητική ικανότητα, με τον πάγο,
με αυτές τις ικανότητες που έχει ο χαρακτήρας και με το άλλο που παγώνει τον χρόνο. Ναι. Φτιάχνουν απίστευτα πράγματα. Δηλαδή, εντάξει, που ούτε καν περνάνε το μυαλό σου. Δηλαδή, ότι μπορείς να παίξεις το παιχνίδι και έτσι. Τα οποία βέβαια τα παίρνεις και με ωραίο τρόπο. Δηλαδή, μπαίνεις σαν στα dungeon, θα αποκτήσεις τις ικανότητες. Δηλαδή, κάνεις και ένα tutorial 10 ή 15 λεπτών εκεί μέσα. Θα αντιμετωπίσεις λίγα λίγους εχθρούς εκεί. Βγαίνεις έξω, έχεις την ικανότητα. Την αξιοποιείς. Περνάς από μια λίμνη, βλέπεις κάτω, κάτι γυαλίζει. Βάζει μαγνήτη το τραβάς. Τίποτα δεν είναι άσχηστο στο παιχνίδι. Ναι. Ό,τι σου δίνει το παιχνίδι να μπορείς να το χρησιμοποιήσεις. Βέβαια, δεν θες να το χρησιμοποιήσεις. Δεν, δεν σου λέει τέτοια καλά να το χρησιμοποιήσεις. Αλλά τα αξιοποιείς. Μπορείς να αξιοποιήσεις και να σε βοηθήσουν ακόμα περισσότερο στο παιχνίδι σου. Εγώ θέλω λίγο να πω κάτι. Θα το συνδέσω πάλι λίγο με το Death Stranding. Λέγαμε και λέγανε όλοι ότι στο Death Stranding ο εχθρός σου είναι το τερέν. Γελάει το Zelda. Γελάει το Zelda. Πού? Δεν έχεις την απαραίτητη αντοχή στην αρχή. Δεν μπορείς να σκαρφαλώσεις επάωριστο. Δεν έχει τα σχοινάκια, τα πετάω, τις σκάλες, τις στείνω, τα οχήματα πηγαίνω. Έχει πρόβλεψη καιρού κάτω δεξιά και αν δεν την προσέξεις αυτή και είσαι σε κανένα σημείο δύσκολο που σκαρφαλώνεις, υπάρχει ενδεχόμενο να μπορείς να φύγεις μέχρι να σταματήσει η βροχή ή αν σε πετύχεις την πλαγιά να κλειστείς, να πέσεις κάτω και να τσακιστείς. Ναι, αν κουβαλάς μεταλλικό όπλο, σκάει κεραυνός πάνω σου, γεια σας. Ναι, και περνάς και μακριά από τα δέντρα γιατί τα δέντρα τραβάνε τους κεραυνούς. Στο χιόνι, κρυώνει, δεν μπορεί να πάει, πρέπει να φας κατάλληλα γεύματα. Που να έχουν θερμίδες να... Σπάισι. Να... Και σπάισι, ναι. Να είσαι στημένος καλά ή να κουβαλάς όπλα, π.χ. ένα σπαθί το οποίο να φλέγεται. Να φλέγεται, ναι. Στην τάξη όσο με τα φλεγόμενα όπλα, τα σπαθιά. Αυτό είναι αντίπαλος με το τερέν. Όπως και στην έρημο όταν πας τα αντίστοιχα, δηλαδή με το freeze. Ναι, αυτό δεν πήγα. Δεν πήγες στην έρημο. Δεν το θυμάμαι. Τώρα την είσαι πιο ελαφριά, πρέπει να έχεις όπλα, καλό να έχεις πάνω σου γιατί ανεβαίνει η θερμοκρασία πάρα πολύ, τα οποία θα σε δροσίζουν του πάγου όπλα, να έχουν το freeze, τη freeze ικανότητα. Αυτό. Χαλάνε τα όπλα. Πρέπει να μαγειρέψει για να αποκτήσει ενέργεια. Α, και αυτό που είπαμε για το μαγείρεμα, δηλαδή που θα το ακούσω τώρα, μαγειρεύω τώρα να έχω. Και όμως είναι και αυτό ευχάριστο, γιατί ανακαλύπτεις πράγματα, συνταγές, τις οποίες τις θυμάσαι μετά και τα φτιάχνεις για να μπορείς να αναβαθμίσεις το χαρακτήρα σου όσον αφορά τις καρδούλες. Ναι. Και να μπορεί να έχει και τις κίτρινες επιπλέον, να έχεις πλέον αντοχή στα χτυπήματα των εχθρών. Και το κάνανε με ωραίο τρόπο, με ενδιαφέρον. Δηλαδή σε βάζουν να σκεφτείς, δεν το κάνεις στην τύχη. Κάποια πράγματα κάνεις στην τύχη. Έτσι. Αλλά γενικότερα από ένα σημείο και μετά καταλαβαίνεις ότι αν συνδυάσεις υγιεινές τροφές, ψάρι με, ας πούμε, π.χ. με λαχανικά, θα σου δώσει καλύτερο αποτέλεσμα από το να συνδυάσεις ό,τι να είναι. Δίνει 2,5-3 καρδούλες, 2,5 καρδούλες, κάτι. Δηλαδή σε φουλάρι, το ψάρι ειδικά. Προωθούσε όντως την υγιεινή. Ναι, ναι, ναι. Εγώ θέλω δηλαδή εδώ πέρα να δείξω ότι πόσο σωστή ήταν αυτό που συζητούσαμε για το Death Stranding. Ταυτόχρονα να το συγκρίνω και με μια άλλη παιχνιδάρα που μόλις είπαμε, το Witcher, όπου είχε τροφές για να ανακτήσει ενέργεια, αλλά φάει ό,τι να είναι. Ναι, ναι. Απλώς πάτε το κουμπί και τρώγε. Ναι. Ή είχε το Alchemy. Χρησιμοποίησες καθόλου Alchemy για να το τερματίσεις? Ελάχιστα. Εγώ έχω τώρα το τερματίζω. Δηλαδή, το χρησιμοποίησα για βόμβες και τέτοια πράγματα. Αυτό. Είμαι πολύ κοντά στον τερματισμό. Δεν χρειάστηκε καν να ασχοληθώ με το κομμάτι αυτό. Δεν χρειάστηκε καν να μπω. Δεν υπάρχει στο Zelda. Ό,τι έχει σου είναι χρήσιμο. Δεν λέω ότι σε βοηθάει λίγο. Σου είναι χρήσιμο. Πρέπει να το κάνεις για να επιβιώσεις. Ναι, δεν είναι τέτοια καλά όμως υποχρεωτικό. Δεν είναι υποχρεωτικό, αλλά αν δεν μαγειρεύεις, πέθανες. Ναι, εντάξει. Άρα... Αν και υπάρχουν κάποιες έτοιμες τροφές από εκεί από εκεί να το σκάνε αυτό το στυλ όπως είναι το Witcher. Να λουτάρεις. Ναι, να λουτάρεις τέτοια φάση. Το έχει αυτό το πράγμα του Witcher, αλλά μαγειρεύοντας σε βοηθάει πάλι πολύ περισσότερο. Το μόνο πράγμα που δεν μ' άρεσε και είναι αρνητικό στο παιχνίδι, στα dungeon, όταν πρέπει να χρησιμοποιήσεις το, πώς λέγεται, το που κινείς το χειριστήριο, δεν ξέρω πώς λέγεται αυτό το χαρακτηριστικό της κονσόλας. Ναι. Με την κίνηση δηλαδή που κάνει το gyroscope, πώς λέγεται, δεν θυμάμαι. Που έπρεπε να σου πει εδώ τώρα είναι μια μπάλα και εσύ έπρεπε να κουνήσεις το switch για να προχωρήσεις. Παιδιά εκεί, εντάξει, δεν είχε καθόλου καλή ακρίβεια. Δεν ξέρω τώρα αν το αλλάξαν μετά από τόσο καιρό το παιχνίδι, κάναν ένα update και το αλλάξαν. Σε κάποια dungeon με έβγαλε την ψυχή. Δεν γινόταν να το βγάλω. Όταν μπαίνεις, στην τύχη. Σε κάποια φάση πήγαινε σε μια κονσόλα εσύ και έπρεπε να χειριστείς μια μπάλα, να κουνήσεις την πλατφόρμα όλη. Για να ενεργοποιηθεί. Και αυτή η μπάλα να πέσει, να γυρίσει, να πάει να πέσει μέσα σε μια τρύπα. Για να μπορείς να σου ανοίξει μια καγκελόπορτα, μετά να πας παρακάτω, να κάνεις το ίδιο πράγμα πάλι, για να πέσει μια μπάλα κάπου, σε μια τρύπα, να ενεργοποιηθεί κάτι για να ανοίξει πύλη και να μπορείς να πάει ελευθερώσει και να πάρεις την ικανότητα. Ναι. Ήταν πολύ κακός ο χειρισμός. Κατάλαβα. Πολύ κακός ο χειρισμός. Και ευτυχώς δεν είναι πολλά αυτά τα dungeon. Εγώ δεν έχω βρει. Δηλαδή από τα 100 φεύγω, πόσο είναι, μπορεί να είναι καμία δεκαριά αυτά. Και ένα-δύο από αυτά ήταν εντελώς απαράδεκτα.
εντελώς απαράδεκτα. Και υπάρχουν και πολλά βιντεάκια στο ίντερνετ για αυτά. Αλλά κατά τα άλλα το παιχνίδι είναι φανταστικό. Υπάρχουν κρυφά dungeon. Γενικώς ό,τι βλέπετε πρέπει να το επισκεφτείτε. Ναι, και σε κανένα θες να το επισκεφτείς. Δηλαδή δεν είναι. Κόβεις βόλτα στο βουνό και ξαφνικά βλέπεις μια σπηλιά. Μπες. Μπαίνεις μέσα και ξερνάς. Δηλαδή, και θα βρεις πράγματα, θα δεις πράγματα. Δεν είναι απλά. Α, πήγα να δω, να πάρω ένα κασό να ανοίξω και να φύγω. Ένα πράγμα θα ήθελα μόνο να δω. Βασικά, ένα πράγμα θα ήθελα να θα ονειρευόμουν. Αν αυτό το παιχνίδι, έτσι όπως είναι, μπορούσε να το κάνει, να το αποτυπώσει η Sony στην κονσόλα της, όχι επειδή είναι δυνατότερη, όχι, απλώς επειδή έχει το πιο κινηματογραφικό η Sony στο στούντιο της. Δηλαδή θα ήθελα να το δω λίγο πιο κινηματογραφικό αυτό και με ένα καλύτερο storytelling. Αυτό ναι, και η ιστορία, το του, ναι, και η ιστορία του λίγο ήταν. Ναι, και αυτό ήταν ένα θέμα. Δηλαδή. Αν και γενικότερα τα Zelda δεν είχαν ποτέ καμία ιδιαίτερη ιστορία. Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω γιατί έγινε τόσο μεγάλο ντόρο σε αυτό το κομμάτι. Αλλά σίγουρα μπορεί αυτό το παιχνίδι να έχει και αυτό το κομμάτι. Δηλαδή, μπήκε. Και. Έλεγε ότι αυτό το παιχνίδι θα πρέπει να το. Έχει μια. Ένα τέτοιο στυλ. Συγχμένο σε ένα πράγμα. Ναι, στυλ, μια εταιρεία στυλ Sony. Όχι στυλ Sony. Έτσι, ένα στούντιο που... αυτά που έχει η Sony. Έχει η Sony και μας έχει δείξει ότι σου φέρει κάτι πιο κινηματογραφικό και πιο προσεγμένο στο storytelling. Ναι, ναι, σίγουρα. Με κάτι και με ένα τέτοιο και με ένα hardware αυτό το παιχνίδι το οποίο. Εντάξει, η επιλογή που κάνανε για τα γραφικά είναι πολύ όμορφη, αλλά ήταν και έξυπνη γιατί ξέρανε ότι το hardware που έχουν, ναι, για ένα τόσο γιγαντιαίο και ανοιχτό παιχνίδι και τόσο ελεύθερο παιχνίδι θα ήταν λίγο δύσκολο το Switch να βγάλει καλύτερα γραφικά ή να πάμε στο στυλ του Witcher. Ναι, ναι. Και συνεπώς θεωρώ ότι η επιλογή αυτή που κάνανε ήταν αναγκαστική, αλλά ωραία. Την κάνανε ωραία, όμορφα. Αλλά αυτό που λες, όντως, το παιχνίδι αν είχε αυτά τα δύο πράγματα και κυρίως το θέμα ιστορίας, πιστεύω ότι θα ήταν, αν όχι το καλύτερο, ένα από τα δύο-τρία καλύτερα παιχνίδια. Έτσι, gameplay δεν ξέρω αν υπάρχουν πολλά καλύτερα. Βασικά δεν ξέρω καν αν υπάρχουν. Εγώ θεωρώ ότι στο open world αυτό εδώ πέρα έβαλε πολλά καινούργια πράγματα. Ναι. Πάρα πολλά καινούργια πράγματα. Και αυτό η ελευθερία που έδωσε. Και δεν είναι το στυλ του open world της Ubisoft ή και πόσων άλλων εταιριών. Ναι, το βαρετό επαναλαμβανόμενο ίδιο πράγμα. Μένα μου άρεσε πάρα πολύ το παιχνίδι. Θεωρώ ότι έκανε αρκετά νέα πράγματα και πολύ καλά βήματα προς τη σωστή κατεύθυνση για τα open world. Περιμένουμε και το 2. Ίσως φέτος. Όλα, ναι. Σίγουρα. Ναι, σίγουρα, ναι, αλλά δεν ξέρω αν θα είναι φέτος ή αν θα είναι του χρόνου. Ακόμη δεν έχω ανακοινώσει τίποτα. Λοιπόν, είχα πει στην αρχή του βίντεο ότι θα κάνουμε ένα βίντεο για τα physical και τα digital, αλλά επειδή τράβηξε πολύ το βιντεάκι με τα physical, θα κάνουμε και ένα δεύτερο βίντεο για τα digital. Τα λέμε. Αυτά. Γεια σας.